Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον κύριο Βασίλειο Κικί, διδάκτορα, καθηγητή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ο κύριος Κικής είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου Καινοτομίας. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης της Γερμανίας και ανηγορεύθη διδάκτορ στο τμήμα Εφηρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε Κικί, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Σας καλωσορίζω και εγώ, καλωσορίζω και τους θεατές που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν. Βέβαια σήμερα έχει ποδόσφαιρο, παίζει η Κροατία με την Ελλάδα και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ακρόαση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτά που είναι να πούμε θα τα πούμε. Και το θέμα μας είναι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Και έχει σημασία που κάλεσε εσένα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, διότι όπως προανήγγυλα έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό και ως εκ τούτου έχεις την εμπειρία των σπουδών σε μια κατεξοχήν δυτικοευρωπαϊκή χώρα, η οποία μάλιστα σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας της Ευρώπης. Για αυτό και ακούγονται και πολλά και υπέρ και κατά αυτής της χώρας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση του ΤΕΙ, την εμπειρία του οποίου διαθέτεις ως διδάξας περίπου 40 έτη. Και συνεχίζω. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προβάλλοντας πρώτα τις σπουδές στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια θα έρθουμε στα ισχύοντα και συμβαίνοντα στη χώρα μας. Καταρχήν δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αυτά που θα πούμε βέβαια είναι καθαρά προσωπική γνώμη και εμπειρία δική μου. Έτσι ούτε τα γνωρίζουμε όλα. Αν λοιπόν πούμε κάποια πράγματα που δεν συμφωνούν κάποιοι από τους εδώ θεατές μας, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση θέλουν. Βέβαια εγώ σαν καθηγητής στο ΤΕΙ μας εδώ και 40 χρόνια έχω γνωρίσει όλη την πορεία από τότε που ιδρύθηκε στην ουσία επί ΚΤΕ μέχρι τη σημερινή κατάσταση του ΤΕΙ μας. Το ΤΕΙ μας λοιπόν, να πω δύο λόγια έτσι σαν καθηγητής του Ιδρύματος, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό, τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Δυτική Μακεδονία. Να αναφέρουμε ότι το 2002 τα ΤΕΙ γενικότερα και βεβαίως και το δικό μας ανήκουν στην ανώτατη ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πλέον χωρίζεται στον πανεπιστημιακό κλάδο και στον τεχνολογικό κλάδο. Δηλαδή αυτός ο χαρακτηρισμός που λέγαμε παλά ΑΕΗ και ΤΕΙ δεν ισχύει, υπάρχουν ΑΕΗ, είναι και τα ΤΕΙ, απλώς θα υπάρχει ο διαχωρισμός στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα το ίδρυμά μας έχει γύρω στους 12.000 σπουδαστές. Έχουμε παρατήματα και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα και στην Καστοριά. Στην ουσία καλύπτουμε τις μεγάλες πόλεις εδώ πέρα της Δυτικής Μακεδονίας με πάρα πολλά τμήματα, ηλεκτρολογίες, μηχανολογίες, έχουμε τμήμα γεωπονίας, μαθητικής κτλ. Στόχος μας και αν θέλετε η υπηρεσία που μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών μας, αλλά όχι μόνο. Στόχος δικός μας είναι να διαμορφώσουμε και χαρακτήρες με την ευρύτερη έννοια λοιπόν της παιδείας και αυτό μας δίνεται η ευκαιρία, επειδή μιλάμε με παιδιά που είναι πάνω των 18 χρόνων, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση, ακόμη και για πολιτικά θέματα και κοινωνικά θέματα κτλ. Είναι δηλαδή μια δεξαμενή έτσι άντλησης ιδεών, γιατί τα παιδιά αυτά είναι που θα στελεχώσουν αργότερα την οικονομία, τα εργοστάσια και σε αυτούς αναποθέτουμε βέβαια και τις ελπίδες μας ότι η Ελλάδα μας θα πάει κάποτε καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Εκτός βέβαια από την εκπαίδευση, η κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ασχολούνται πάρα πολύ με την έρευνα. Υπάρχουν πραγματικά πολλές συνεργασίες με το εξωτερικό, κάνουμε ερευνητικά προγράμματα και με χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Και βεβαίως κάνουμε και, επειδή είναι και τώρα τα τελευταία χρόνια η νέα τάση και τα μεταπτυχιακά, προφανώς κάνουμε και μεταπτυχιακά. Στα θέματα της έρευνας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ασχολούμαι με τον ηλιακό κλιματισμό, έτσι, με τα βιοκαύσιμα, προσπαθούμε δε το άχυρο που αυτό πετιέται να το μετατρέψουμε σε βιοκαύσιμο. Ο ηλιακός κλιματισμός είναι μια τεχνολογία όπου από τον ήλιο παίρνουμε ζεστό νερό και το ζεστό νερό αυτό μετά το χρησιμοποιούμε για τη στήριξη της κεντρικής θέρμανσης και το καλοκαίρι
με αυτό το ζεστό νερό παράγουμε κρύο νερό. Στην ουσία κάνουμε κλιματισμό. Αυτή η τεχνολογία είναι μια καινούρια τεχνολογία. Να σας πω ότι αυτό ασχολούμαστε και με το team που έχω τους συνεργάτες εδώ και 20 χρόνια. Και αν πάτε στο νοσοκομείο τώρα της Κοζάνης και στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκι, θα δείτε ότι η σκεπή είναι γεμάτη από ηλιακούς συλλέκτες που ακριβώς εφαρμόζουν αυτή την τεχνολογία. Που μετατρέπουν το ζεστό νερό από τους συλλέκτες σε χρήσιμο νερό για οικιακή χρήση, για την χρήση του νοσοκομείου και για τη θέρμανση. Και βεβαίως το καλοκαίρι, μέσα από αυτό το ζεστό νερό, μετατρέπεται το ζεστό νερό σε κρύο νερό και παράγουμε κλιματισμό. Είναι μια νέα τεχνολογία που τουλάχιστον στην Ελλάδα, με τόσο ήλιο που έχουμε, θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ευρύτερα. Υπάρχει άλλη τεχνολογία με ηλιακά κάτωπτρα που θέλουμε να παράγουμε ατμό, επειδή στην περιοχή μας έχουμε τα εργοστάσια της ΔΕΗ και τα οποία σε κάποια στιγμή ο λιγνίτης μετά από 30-40 χρόνια θα χαθεί σαν καύσιμο. Τότε μπορούμε με κάτωπτρα, με την ηλιακή ενέργεια, να παράγουμε ατμό, γιατί ήδη έχουμε τους τουρμπίνες, τους στρόβιλους. Να αφαιρέσουμε λοιπόν το λιγνίτη και να προσθέσουμε ατμό από τα ηλιακά αυτά συστήματα και συνέχεια με τη γεννήτρια να περισσάνουμε. Να μην μπούμε τώρα σε πολύ θεωρητικά θέματα. Επίσης υπάρχει το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας με 11 ερευνητικούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι και το Περιφερειακό Γραφείο Καινοτομίας. Βέβαια, στόχος δικός μας δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, αλλά είναι και η σύνδεση με την κοινωνία, με τις επιχειρήσεις κτλ. Έκανα εισήγηση στο Τμήμα Ηλεκτρόλογων Μηχανικών, στο οποίο διδάσκω εγώ, οι πτυχιακές εργασίες να γίνονται σε επιχειρήσεις. Δηλαδή να βγούμε έξω, να στείλουμε τους σπουδαστές μας μέσα στις επιχειρήσεις. Βέβαια, εμείς κάνουμε και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, αλλά να λύνουμε προβλήματα των επιχειρήσεων. Όσοι αυτή τη στιγμή, έτσι, κάτοχοι επιχειρήσεων, θα ήθελαν να συνεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο, μπορούν να απευθυνθούν σε μένα, να μας περιγράψουν ένα τεχνολογικό πρόβλημα που θέλουν να λύσουν και βεβαίως αυτό να προσπαθήσουμε εμείς στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας να το λύσουμε. Το έχουμε κάνει αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία στα ξενοδοχεία. Εδώ πέρα, στα τοπικά ξενοδοχεία, στείλαμε σπουδαστές, κάναμε μια καταγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης και κάναμε μετά προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, για εξυγχρονισμό γενικότερα του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και πολλοί άλλα πράγματα. Αν λοιπόν κάποιος από τους επιχειρηματίες, συνεργαζόμαστε βέβαια και με το επιμελητήριο, θέλει να συνεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου και να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου είδους συνεργασία. Βέβαια, το ΤΕΙ μας κάνει και πολλά άλλα πράγματα, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω τώρα, γιατί κυρίως τώρα, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, θέλουμε να δούμε λίγο τα εκπαιδευτικά συστήματα, κυρίως της Ευρώπης, και να τα συγκρίνουμε λίγο με τα ελληνικά, να δούμε τα καλά και τα κακά του κάθε συστήματος. Βέβαια, εγώ επειδή προέρχομαι από το γερμανόφωνο, έτσι, πανεπιστήμιο της Καλσρούες, ξέρω πολύ καλά το εκπαιδευτικό σύστημα των αγγλόφωνων χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Βέβαια, έχω γνώση για το τι γίνεται και στη Δανία, στην Ελβετία, στην Σουηδία και στην Αγγλία, αλλά κυρίως θα εστιάσω εγώ περισσότερο, έτσι, τη γνώση που έχω σε αυτά τα πανεπιστήμια που γνωρίζω και κυρίως το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Προφανώς δεν προβάλλουμε το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, παρακαλώ να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Και αν θέλετε να σας πω, εγώ για μένα η πρώτη χώρα αυτή τη στιγμή που θαυμάζω είναι η Δανία. Γιατί η Δανία, μια χώρα 6-7 εκατομμυρίων, έχει άριστη τεχνολογία στις ανεμογεννήτριες, στους αυτοματισμούς, με την Grundfos, την Danfoss, έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία στους ανεμογεννήτριες που είναι η Vestas. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα που κατάφερε, ας πούμε, και είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική και προσφέρει τα προϊόντα και έχει και μικρούς βαθμούς ανεργίας κτλ. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εγώ θα ασχοληθώ με τη Γερμανία, γιατί όπως σας είπα, προέρχομαι από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως αυτό το τελευταίο είναι προκλητικό και αμέσως θα θέσω το ερώτημα. Γιατί όταν θα έρθουμε στην εξέταση των δεδομένων της χώρας μας, ξέρουμε ότι πονούμε στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Πώς μία χώρα σαν τη Δανία, που αναμφισβήτητα έχει μισθούς υψηλότερους από τους δικούς μας, καταφέρνει και γίνεται ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα σε τομείς σαν και αυτούς που περιέγραψες, αγαπητέ Βασίλη? Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία θα γίνει ανταγωνιστική αν μειώσουμε τους μισθούς. Μα το ακριβώς, το απέναντι παράδειγμα είναι και η Σουηδία και η Γερμανία είναι ανταγωνιστικές χώρες, έτσι, με πολύ υψηλούς μισθούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία παράγουν. Η Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μέγκινη.
από τη μια πλευρά πιέζεται από τις φθηνιάρικες χώρες, έτσι που είναι Βουλγαρίες και τα λοιπά, Κίνες και τα λοιπά, που εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο μισθολογικής. Απ' την άλλη μεριά όμως πιέζονται από τις βιομηχανικές χώρες, τις προηγμένες χώρες που έχουν πάρα πολλούς υψηλούς δείκτες, έτσι εφηρμοσμένες τεχνολογίες. Αν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, πρέπει να στραφούμε σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Έφυγε πλέον η εργασία από την Ελλάδα που γινόταν με τα χέρια. Πρέπει οι επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν, να αυτοματοποιηθούν, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και προφανώς και την ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλλουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν λοιπόν περιμένουμε κάποια ανάπτυξη και κάποια ευημερία έτσι στην πατρίδα μας, αυτή θα προέρθει από τους επιστήμονες. Αυτούς που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις, θα φέρουν νέα μηνύματα τεχνολογικά σε αυτές τις επιχειρήσεις και θα βελτιώσουν, όπως είπατε και εσείς, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Τώρα, αν και κινδυνεύουμε να στρέψουμε την προσοχή μας να μην αλλάξουμε παραγωγή το θέμα και όχι στην εκπαίδευση, είναι προκλητικό αυτό το τελευταίο και επειδή είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσω ότι το 1980, πριν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, είχαμε μία, θα μπορούσα να πω, ικανοποιητική βιομηχανική στάθμη, αν κρίνουμε ότι ξεκινήσαμε από το 0 το 1950. Ασφανώς δεχθήκαμε την πίεση στην ενοποιημένη παγκόσμια αγορά από τις φθηνιάρικες, όπως αποκάλεσες, χώρες της Ασίας. Από την άλλη μεριά όμως, το ερώτημα που μπορώ εγώ να θέσω είναι πώς είναι δυνατόν να φτάσουμε να ανταγωνιζόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας χώρες με βιομηχανική παράδοση σαν τη Γερμανία. Γιατί είναι, λες, η πρόκληση για τη νέα γενιά. Εντάξει, είναι μια πρόκληση. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε τα εφόδια να τους ανταγωνιστούμε σε αυτόν τον τομέα? Θα σας πω δύο παραδείγματα έτσι που μου έρχονται αυτή τη στιγμή στη σκέψη μας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, είναι Πουβράκης λέγεται αυτός, είναι μια εταιρεία που απασχολεί 250 μηχανικούς και έχει αναλάβει σε όλο τον κόσμο να κάνει το crash test στα διάφορα εξαρτήματα των αυτοκινήτων με προσομοίωση κτλ. Υπάρχει αυτή η εταιρεία με 250 μηχανικούς και ανταγωνίζεται παγκοσμίως. Υπάρχει Mitsubishi στην Ελλάδα που παράγει υλικό για τις μπαταρίες. Ξέρετε, οι μπαταρίες αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο στο ζητούμενο σε όλη την τεχνολογία, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι μόνο. Αυτή η Mitsubishi λοιπόν αυτή τη στιγμή δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 3 βάρδιες και συνέχεια προσλαμβάνει και κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει η εταιρεία Pyramis που κάνει τις ανοξείδωτες κατασκευές, ανοξείδωτες νεροχύλες. Επιχείρηση με 450 εργαζόμενους, η οποία από ό,τι έχω ακούσει, όλοι οι νεροχύτες που πουλάει η IKEA είναι από την πυραμίδα. Υπάρχουν τέτοια φωτεινά παραδείγματα. Αλλά να γνωρίζετε και αυτές οι επιχείρησεις που σας ανέφερα, όλες στηρίζονται σε υψηλή προστιθέμενη αξία. Δεν μπορείς λοιπόν με τα χέρια να ανταγωνιστείς σήμερα τους φθηνιάρικες χώρες. Πρέπει να έχεις τη γνώση, να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις, να έχεις αυτοματοποίηση στην παραγωγή, να έχεις καινοτομίες, καινούργια προϊόντα κτλ. Και να σας πω εδώ, το θέλω εξ αρχής να το πω αυτό το πράγμα, σας λέω ότι οι Έλληνες είναι πολύ ευφυής λαός. Πηγαίνω, έρχομαι στη Γερμανία 48 χρόνια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους Γερμανούς, τα καλά τους και τα κακά τους και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τα καλά και τα κακά των Ελλήνων. Πιστεύω στον Έλληνα. Είναι πολύ ευφυής λαός. Απλούστατα, δεν ξέρω, ίσως να είναι λίγο αρνητικό αυτό που θα πω, τα τελευταία χρόνια αυτή την ευφυΐα σου την έχουμε μετατρέψει σε πονηριά και κοιτάμε ένας να κλέβει τον άλλον. Λοιπόν, και να, έτσι, να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και να μην μας ενδιαφέρει. Δεν πιστεύουμε στο κράτος και να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα βέβαια. Πάντως, εξυπνάδα δεν μας λείπει. Σε τώρα, αυτό το πώς γίνονται οι επενδύσεις, να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε στο εργοστάσιο, γιατί πάω εγώ τους σπουδαστές μου, επειδή εγώ διδάσκω βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και προγραμματιζώ αυτομασμό. Πήγαμε στην εταιρεία Διός. Θα μου επιτρέψετε να πω το όνομα, δεν κάνω διαφήμιση σε καμία περίπτωση. Απλώς θα μας δέχονται οι άνθρωποι κάθε χρονιά και πάμε και βλέπουμε την παραγωγική διαδικασία. Μιλάμε τώρα για μια επένδυση 10 εκατομμύρια, τόσο μας είπε ο ιδιοκτήτης, και απασχολεί γύρω στα 20 άτομα. Διαιρέστε τα 10 εκατομμύρια, 20 είναι 500.000 ευρώ αναθέσεις εργασίας.
Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά χρειαζόμαστε τα χρήματα για να δημιουργήσουμε αυτές τις εργασίες και από την άλλη μεριά βέβαια να έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχώσουν αυτές. Βγάζει 32.000 μπουκάλια την ώρα. Άμα δείτε πώς περνάνε τα μπουκάλια, μιλάμε για 32.000 μπουκάλια την ώρα. Έτσι. Θέλετε να σας πω το παράδειγμα της Mercedes. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον κύριο Παπαδημητρίου εδώ, η Mercedes βγάζει ανά 30 δευτερόλεπτα ένα αυτοκίνητο. Ανά 30 δευτερόλεπτα. Τώρα που μιλάμε εμείς έχει βάλει 10 αυτοκίνητα. Μιλάμε για μια παραγωγή 2-450 αυτοκίνητα την ημέρα. Και επειδή εδώ θα ανοίξω λίγο και το θέμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει προστιθέμενη αξία, όλοι οι πολιτικοί μας λένε ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Ωραία, ο τουρισμός. Πάρτε τα στοιχεία να δείτε. Πέρυσι, ας πούμε, ήρθαν στην Ελλάδα, δεν ξέρω, 20-25 εκατομμύρια επισκέπτες. Τα έσοδα που είχαμε από τον τουρισμό ήταν γύρω στα 17 δισεκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή είναι το 9,7 του ΑΕΠ. Φέτος που είχαμε περισσότερους τουρίστες μπορεί να ανέβει, ας πούμε, παράδειγμα στα 20%. Όχι, 21 δισεκατομμύρια. Ανεβαίνουν ως αριθμός. Ναι. Δεν ανεβαίνουν τα έσοδα. Δυστυχώς. Θέλουμε εμείς έτσι προφανώς. Διότι η εκμετάλλευση των μεσαζόντων είναι άγρια. Αυτό. Εγώ θα εστιάσω αλλού την προσοχή. Προσέξτε να δείτε. Από όλο τον τουρισμό, από όλα τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια και τα πολλά, μαζεύει η Ελλάδα 20 δισεκατομμύρια. Η BMW, ξέρετε τι κύκλο εργασιών, τι πωλήσει έκανε πέσει, 80 δισεκατομμύρια. Μόνο η BMW, που είναι και το αγαπημένο αυτοκίνητο των Ελλήνων, ας πούμε. Λοιπόν, 80 δισεκατομμύρια έκανε μόνο η BMW. Έκανε 4 φορές τον τουρισμό της Ελλάδος. Η Mercedes που έχει και τα φορτηγά και τα λεωφορεία έκανε 153 δισεκατομμύρια τζίρο. Γιατί έχει και τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Mercedes και BMW 80 και 153 είναι 230 δισεκατομμύρια. Είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος πριν την κρίση. Τώρα κατεβήκαμε στα 180. Λοιπόν, άρα 250.000 εργαζόμενοι και παρακολουθώ εγώ τη γερμανική οικονομία παράγουν ό,τι παράγει όλη η Ελλάδα μαζί. Αλλά ο Γερμανός, ο οποίος αμείβεται με 40.000 ευρώ, τα βγάζει αυτά από την πραγματική οικονομία. Τα βγάζει η εταιρεία. Πέρσι η BMW είχε 12 δισεκατομμύρια κέρδη. Εμείς λοιπόν, και να ολοκληρώσω γιατί μπαίνω σε άλλα θέματα, μου αρέσουν εμένα. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσω και εγώ ετοιμάζομαι να θέσω άλλη ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό. Θα σας πω το εξής. Εγώ, παράδειγμα, που παίρνω 25.000, ας πούμε, κατά μέσο όρο, λοιπόν, τα 15.000 προέρχονται από την πραγματική οικονομία. Τα υπόλοιπα 10 καταδενιζόμασταν επί 30 χρόνια και φτάσαμε να χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αυτό που αμοιβόμουν εγώ, έτσι σαν δημόσιο υπάλληλο, δεν προερχόταν από την πραγματική οικονομία. Προερχόταν μόνο τα 15.000 και τα άλλα 15 τα δανειζόμασταν για να φτάσουμε σήμερα αυτό που φτάσαμε. Τώρα λέμε λοιπόν, μερικές φορές ότι φάγαμε ίσως ένα μέρος αυτών που ανήκουν στα παιδιά μας. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά μια και αναφέρετε στις τεχνολογίες αιχμής στη Γερμανία, δεν έχει η βιομηχανία της Γερμανίας υποστεί πλήγματα στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς στο επίπεδο των μη τεχνολογίες αιχμής προϊόντων? Κοιτάξτε, καταρχήν τα φωτοβολταϊκά κατατροπώθηκαν από τους Κινέζους. Κινέζους. Βλέπετε, εντάξει, άρα αγόρασα. Οι απώλειες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Να το τονίσουμε αυτό. Προσέξτε, πρέπει να είσαι πάντα μπροστά. Άμα κάνεις κάτι που μπορεί να τα αντιγράψει ο άλλος και να το κάνει και αυτός, σιγά σιγά κάποιος με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Με ημερομίσθιο 1 ευρώ. Αν πας στο Μπαγκλαντές τώρα αυτή τη στιγμή, παίρνει ο άλλος 50 cents με ροκάμπτο, 15 έτσι. Δολάρια το μήνα. Ποιος Έλληνας θα δουλέψει με 15 δολάρια το μήνα, αλλά αυτό δεν, το ξεχνάμε αυτό, δεν στρεφόμαστε εκεί. Σταματούμε το. Αλλά το αυτοκίνητο που θα κυκλοφορεί μόνο του χωρίς οδηγό, που το βγάζει η Mercedes, δεν μπορεί να το βγάλει εκείνο. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν, μόνο για τεχνολογία έχουμε. Την άλλη τη χάνει, όχι μόνο η Ελλάδα που την έχει χάσει. Και η Ευρωπαϊκή. Τη χάνει όλη η Ευρώπη. Βέβαια. Τα ρούχα που φοράμε όλοι έτσι. Θα είναι Κινέζικα. Και οι Γερμανοί Κινέζικα ρούχα φοράμε. Και στα ρούχα. Πριν από 30 χρόνια ήμασταν αρκετά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα. Να γυρίσουμε στο. Το Πανεπιστήμιο παρέχει γνώση. Ναι. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Ωραία. Τη συζήτησή μας. Λοιπόν, τι γνώση παρέχει το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, να δούμε πρώτα. Τι γνώση παρέχει το δικό μας, θα έρθουμε στη συνέχεια να εξετάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, έχω καταγράψει εδώ πέρα έτσι, μια σύγκριση του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας και θα κάνουμε σύγκριση με το ελληνικό, με τα καλά και τα κακά του κάθε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή έζησα εγώ έτσι, τα φοιτητικά μου χρόνια, η Γερμανία έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Σε ό,τι κάνει έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Παραδείγματος χάρη, οι βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη της Καρλσρούες δουλεύει 365 μέρες το χρόνο.
24 ώρες την ημέρα. Πώς τα καταφέρνει αυτά? Έχει σύστημα αυτόματο που δανείζει σε βιβλία και τα επιστρέφεις πάλι πίσω. Μπορείς την η ώρα 3 τη νύχτα να πάει να πάρεις ένα βιβλίο, έχει ένα μικροτσίπ, το βάζεις σε ένα σημείο, το καταγράφει, το παίρνεις και φεύγεις. Λοιπόν, και 3 ώρα την επόμενη νύχτα πάλι μπορείς να πάει να το στείλεις πίσω, το καταγράφει πάλι το σύστημα, το ταξινομεί σε ποιο μέρος τη βιβλιοθήκη θα πάει κλπ. Αυτά μπορούσαν να. Εκείνο, κύριε Παπαδημητρίου, που με πληγώνει, πολλές φορές με οργίζει, είναι το εξής. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Γιατί οι Γερμανοί έχουν τα χρήματα και τα κάνουν. Εκείνο που με οργίζει όμως πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε λοιπόν αυτά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που σας είπα, η οργάνωση στη βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια κτλ. Έχουν λεφτά οι άνθρωποι, ας πούμε, και έχουν καλύτερα εργαστήρια. Προφανώς το εργαστήριο στην Καρλσρούε είναι καλύτερο από το δικό. Αν μου δώσουν και με 500.000 ένα εκατομμύριο, το κάνω και εγώ το εργαστήριο. Αλλά δυστυχώς τα χρήματα. Προσέξτε, πολύ σημαντικό η συνέπεια. Η συνέπεια. Λοιπόν, όταν λένε οι Γερμανοί κάνουμε 13 εβδομάδες μάθημα, κάνουμε 13 εβδομάδες μάθημα. Θα σας πω κάτι, δεν θα το πιστέψετε. Εγώ σε όλα τα φοιτητικά χρόνια όχι δεν χάσαμε μία ώρα μάθημα, ούτε 5 λεπτά. 8 η ώρα ξεκινούσε ο καθηγητής, ο προφέσορ Πράσλερ, 8 παρά 5 ήταν ο καθηγητής μέσα και όταν έμπαινες 8 και 4 ντρεπόσουν να μπεις μέσα στην αίθουσα. Συνέπεια απόλυτη. Έχουμε μάθημα, θα κάνουμε μάθημα. Λοιπόν, εμείς εδώ από τις 13 εβδομάδες, τώρα να μην πω και τα εσωτερικά τα δικά μας, εν πάση περιπτώσει, άμα κάνουμε 9 εβδομάδες είμαστε τρισευτυχισμένοι. Για ποιο λόγο? Έρχονται τα Χριστούγεννα, τα παιδιά φεύγουν 2 εβδομάδες νωρίτερα. Αντί να κάνουμε 2 εβδομάδες διακοπές, κάνουμε 5 εβδομάδες. Αυτά θα τα πούμε μετά. Ναι, μετά. Να ολοκληρώσουμε πρώτα λοιπόν, τα συνέπεια του γερμανικού συστήματος. Ναι, συνέπεια λοιπόν, αυτό που λέμε το κάνουμε. Έκανα ένα πρόγραμμα εγώ που έφερα από τη Γερμανία με το ΤΕΙ, κατάφερα να το χρηματοδοτήσει 100% η Γερμανία, έφερα 12 σπουδαστές από τη Γερμανία και 7 καθηγητές. Λοιπόν, οι 6 σπουδαστές οι Γερμανοί συνεργάστηκαν με τους δικούς μου 6 σπουδαστές για δημιουργία καινοτόμων ιδεών με στόχο την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, συνεργάστηκαν οι 2 ομάδες σπουδαστών να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Αν η επιχείρηση έχει επιτυχία εδώ, θα συνεργαστούν και οι Γερμανοί μαζί και θα συμμετέχουν. Αν η επιχείρηση αυτή έχει επιτυχία στη Γερμανία, θα συμμετέχουν και οι Έλληνες σε αυτήν την επιχείρηση. Επίσης, άλλοι 6 σπουδαστές με 6 σπουδαστές Γερμανούς συνεργάστηκαν για τη διοίκηση επιχειρήσεων με εικονική πραγματικότητα. Αυτό το πρόγραμμα 100% το χρηματοδότησε το αντίστοιχο ΤΕΙ της Γερμανίας. Και όταν λέμε 8 η ώρα θα ξεκινάμε, τους είπα τους σπουδαστές μου, προσέξτε, όταν λένε Γερμανία 8 η ώρα, ξεκινάμε ώρα 8 το πρωί. 8 παρά 5 ήταν και όλοι οι σπουδαστές εκεί και όλοι οι καθηγητές, 7 καθηγητές. Ευτυχώς έπεισα και τους δικούς μας σπουδαστές και πραγματικά και τα δικά μας τα παιδιά ήταν ακριβώς 8 η ώρα και ξεκινούσαν. Ανταποκρίθηκαν και δείξαμε κι εμείς ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Να σταματήσω για να κάνω μία παρατήρηση. Μήπως δεν είναι ο Έλληνας εκ προημίου ακατάστατος, αλλά είναι η όλη κοινωνική δομή που ενισχύεται από την ίδια την πολιτεία που τον οθεί σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα σας είπα και σε εβδομάδες, φταίμε και εμείς οι καθηγητές. Εγώ δεν σταματάω σε εσάς. Ναι, ανέβαζα εγώ... Ανεβαίνω στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, θα σας πω τώρα, θα το πούμε και μετά. Το Υπουργείο δίνει ένα πλαίσιο πώς θα λειτουργούν τα ιδρύματα στο βάθο μας εκπαίδευση. Από εκεί και μετά, στο μικρό κοσμό μας, ο καθένας μας εμείς, έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε και εμείς τις διαδικασίες που πέφτουν στη δικιά μας ευθύνη. Εντάξει. Θα γίνω πιο σαφής, ναι, κύριε Πέστε, μάλλον είναι κάτι που δεν το απήντησε. Επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα είναι τέλεια και στη Γερμανία, ασφαλώς θα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς, δεν χαρακτηρίζονται από το κυρίαρχο αυτό γνώρισμα των Γερμανών. Θα τους απορρίψει το σύστημα. Έτσι, υπάρχει τιμωρία. Θα τους απορρίψει το σύστημα. Υπάρχει, εδώ είμαστε στο ατιμόρυτο. Θα τους απορρίψει το σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι η ευθύνη μεταβιβάζεται πολύ ψηλά εδώ. Εδώ καλλιεργούμε την ατιμωρησία. Εάν από τους 10 καθηγητές οι 9 είναι συνεπείς και ο ένας δεν είναι συνεπείς, αυτομάτως η σύγκληση τους θα πάρει απόφαση και τον απολύσει. Δεν τον δέχεται το σύστημα. Θα τον απολύσει. Δεν τον δέχεται. Εδώ έχουμε στα ελληνικά δεδομένα
ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Εντάξει, τώρα άμα πάμε στην ατιμορρησία της Ελλάδος, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας υπάρχει ατιμορρησία και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Σαφές. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θετικά του συστήματος της Γερμανίας. Προσέξτε, αξιοκρατία. Φοβερή αξιοκρατία. Θα σας πω μια περίπτωση μιας σπουδάσης, την οποία τη γνωρίζω καλά, η οποία πήγε στη Γερμανία. Στο πρώτο μάθημα βγήκε πρώτη. Αυτομάτως την ήρθε ένα email από τον καθηγητή, χωρίς να πάρει κανένα τηλέφωνο, ούτε πάρουμε τον βουλευτή κτλ. Και του λέμε, βρήκες πρώτη, στο πρώτο εξάμεινο γίνεσαι βοηθός του στο Ινστιτούτο. Στο πρώτο εξάμεινο. Ξέρετε με τι αμοιβή. 1650 ευρώ το μήνα. Όλα τα φοιτητικά χρόνια ήταν βοηθός από το πρώτο εξάμεινο. Έπαιρνε 1650 ευρώ. Στο μάστερ τα ίδια. Επειδή ήταν καλή σπουδάστρα, την έκανα ξανά. Την έκανα πάλι βοηθό. Μόλις τελείωσε το μάστερ, την κάλεσε ο καθηγητής και της λέει, πριν μας φύγεις και πας αλλού, σε κάνουμε πρόταση να κάνεις διδακτορικό με 300 ευρώ το μήνα. Δεν παρενέβη κανένας. Ούτε ο βουλευτής, ούτε ο υπουργός, ούτε κανένας. Ακούγεται ότι αν πάτε στην Αθήνα, στην Ιατρική Αθηνών, οι μισοί έχουν το ίδιο όνομα. Παπαθανασίου, Άγγελος και τα λοιπά. Και αν δεν έχουν το ίδιο όνομα, θα είναι γαμπροί. Δεν είναι γαμπροί. Εγώ είχα ένα συμφοιτητή, έναν Βιετναμέζο, άλλο παράδειγμα το. Ήταν ο καλύτερος φοιτητής στο δικό μας εξάμεινο. Ο οποίος ήταν ορφανός από το Βιετνάμ μετά τον πόλεμο, ήρθε στη Γερμανία και πραγματικά το παιδί ήταν καλύτερος. Είναι καθηγητής στη Στουτγκάρδη, πρωτοβάθμιος καθηγητής αυτή τη στιγμή στη Στουτγκάρδη. Φαντάζεστε εσείς Βιετναμέζο να είναι στο απευθύντα καθηγητής ή στο Μετσόβιο. Ψάχνουν να βρουν τους καλύτερους. Υπάρχουν Άραβες καθηγητές. Στο δικό μου πανεπιστήμιο υπάρχουν τρεις καθηγητές Έλληνες, συμφοιτητές δικοί μου. Έτσι, οι οποίοι ήταν πράγματι είχαν διαπρέψει και αυτή τη στιγμή είναι πρωτοβάθμιοι καθηγητές του Πανεπιστήμιου της Καρσούας που θεωρείται και από τα ελίτ πανεπιστήμια. Η αξιοκρατία είναι απόλυτη. Όταν λέω αξιοκρατία, ψάχνουν να βρουν τα καλύτερα μυαλά. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γιατί επειδή είναι και πρώτη στην τεχνολογία, ψάχνουν να βρουν τους καλύτερους επιστήμονες για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις. Γιατί για την αυτοκινητοβιομηχανία, α πούμε, τη Mercedes και την BMW δεν κάνουν τα μηχανήματα. Οι άνθρωποι την κάνουν. Αυτοί εξελίσσουν την τεχνολογία. Άρα λοιπόν θυμάμαι εγώ όταν ήμουν σπουδαστής, στα τελευταία εξάμεινα είχε έρθει και η ΑΕΓΕ και η ΜΠΟΣ. Ρωτούσαν τον καθηγητή, ποιος από αυτούς εδώ είναι ο καλύτερος φοιτητής, έδειχνε ο καθηγητής αυτόν, ας πούμε. Ερχόταν δίπλα, σου έδωνα την καρτούρα και σε λένε, μόλις τελειώσεις θα έρθεις σε προσλάβουμε 5.000 ευρώ μισθός. Ερχόταν η ΜΠΟΣ, πόσους έδωσε η ΑΕΓΕ, ας πούμε, 5.000, εμείς 5 και μισό. Λοιπόν, εκεί τους ψάχνουν τους καλύτερους. Αυτό στηρίζει αυτή τη στιγμή αυτή την πρωτοπορία που έχει η βιομηχανία στη Γερμανία και όχι μόνο σε αυτά. Τώρα, καθαριότητα είναι το ευαίσθητο σημείο το δικό μου. Όταν πήγα τώρα με κάποιους συναδέλφους έτσι, στη Γερμανία για να τους δείξω το πανεπιστήμιο, λέω βγάλετε φωτογραφίες. Οι τουαλέτες πεντακάθαρες. Γιατί εμείς δεν έχουμε εργολάβο εδώ, δεν δίνουμε χρήματα και καθαριότητα. Δίνουμε. Όμως οι τουαλέτες μας δεν είναι καθαρές. Η τύχη. Εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Το ότι άμα έρθετε εδώ πέρα, είμαστε καλά. Άμα πάτε στο Απιθύντα τώρα και πάτε στο Εγάλιο κάτι κτλ., αυτά βλέπουν οι ξένοι. Και όταν έρχονται εδώ, τρελαίνονται, ας πούμε. Εντάξει, ο Έλληνας έχει την τάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εξωτερικεύεται με το σπρέι στον τοίχο. Δεν υπάρχει. Λόγω της ατιμορρησίας, επανέρχομαι πάλι εκεί. Πάλι θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάω τους σπουδαστές μου, επειδή τους πάω και στη Γερμανία και τους πάω έξω από τη βιβλιοθήκη. Και τους λέω, προσέξτε, βλέπετε πουθενά γραμμένο. Πουθενά γραμμένο. Πάμε από την πίσω πλευρά. Σε μία κολόνα, ξέρετε, έχετε ένα σπρέι γραμμένο. Άρης θύρα 3. Ένας Έλληνας πήγε και έγραψε Άρης θύρα 3. Και δεν τους βίνουν οι Γερμανοί, τα αφήνουν επίτηδες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Για να έχουν και λόγους να μας κατηγορούν. Ναι, λοιπόν. Άρης θύρα 3. Και λέω, για όνομα του Θεού, βλέπεις ένα πεντακάθαρο σύστημα. Τώρα είμαι εγώ, ξέρω εγώ, παδός του Άρη. Πρέπει να γράψουμε σπρέι τώρα Άρης θύρα 3. Μπας με τόσο, ας το ξεπεράσουμε και αυτό. Προστασία του δημόσιου αγαθού. Τα θρανία λόγια είναι πεντακάθαρα. Δεν γίνονται καταστροφές. Έχουν μάθει ο κόσμος και οι Γερμανοί, βέβαια και οι Έλληνες που πάμε εκεί πέρα και σεβόμαστε αυτό. Όταν τα δεις όλα καθαρά, δεν μπορείς εσύ πάνω να τα καταστρέψεις. Έτσι. Το δέχεται ο κόσμος αυτό και πρέπει και το πραγματικά το προστατεύει. Εμείς εδώ, τώρα, άμα έρθετε μέσα, σωτεί, έχω μια πτυχιακή εργασία εγώ έξω στον τάδε. Πήγαν, μου έκλειψαν τους οριακούς διακόπτες. Λες και θα πάρει ένας ένα οριακό διακόπτη, τον κάνει τία σου. Αυτή η τάση, η αντίδραση, πιστεύω τα παιδιά, δεν ξέρω, ίσως να έχουν και δίκιο. Επειδή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ανεργίας και θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Και ξεσπάνε στο κράτος. Γιατί νομίζουν ότι άμα καταστρέψουν κάτι έτσι κρατικό, κάτι θα εκτονωθούν, ας πούμε. Δεν θα το πληρώσουν οι γονείς τους. Και λέω,
Οι εκπονείς πάλι θα το πληρώσουν. Οι εκπονείς θα το πληρώσουν. Εντάξει, αλλά αυτοί εκτονώνονται. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Άλλα θέματα. Λοιπόν. Επειδή πλησιάζουμε προς το διάλειμμα. Να κάνουμε και θα ήθελα να αναπτύξουμε το θέμα πλέον του εκπαιδευτικού προγράμματος, δηλαδή ως προς το επίπεδο των γνώσεων που προσφέρονται, να το αφήσουμε για το δεύτερο μέρος, εκτός αν θέλετε να, με κάτι να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Κοιτάξτε, το επίπεδο των γνώσεων δεν υστερεί στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ καλοί καθηγητές και από το εξωτερικό που προωθούν εδώ πέρα και υψηλό επίπεδο γνώση. Απλούστατα θα το πω μετά πώς διαμορφώνεται η συμμετοχή των σπουδαστών μέσω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πώς μπαίνουν οι σπουδαστές από τις Πανελλήνιες και τα λοιπά, θα το πούμε μετά. Να το δούμε και με ενδιαφέρει και αν ισχύει αυτό που λέγεται περί αυστηρότητος. Αλλά θα το πούμε, θα πούμε και για την αυστηρότητα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον κύριο Βασίλειο Κικί, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και το θέμα μας είναι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ξεκινήσαμε με μία συσχέτιση του Πανεπιστημίου με την παραγωγή. Μιλήσαμε για την τεχνολογία αιχμής και για κάποιες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε να ξεπεράσουμε αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και που τόσο μας θλίβει λόγω και της έξαρσης ανεργίας. Μετά περάσαμε στην παρουσίαση κάποιων ειδικών χαρακτηριστικών των πανεπιστημίων στη Γερμανία. Μιλήσαμε για την οργάνωση, μιλήσαμε για τα μέσα. Εξηγήσαμε ότι όταν υπάρχει άφθονη χρηματοδότηση είναι φυσικό να έχουμε και καλύτερα εργαστήρια και καλύτερες βιβλιοθήκες και όλα καλύτερα και κτηριακά συγκροτήματα. Και τώρα είναι καιρός να περάσουμε στην εξέταση του συστήματος εκπαίδευσης αυτού κάθε αυτό. Υπάρχουν εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υπάρχει ενδιαφέρον και πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον συγκρινόμενο με το ενδιαφέρον των Ελλήνων για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και το τι ακολουθεί την εισαγωγή σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προφανώς υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις, κάτι αντίστοιχο όπως υπάρχουν και εδώ οι Πανελλήνες. Απλώς τα εκεί οι εξετάσεις γίνονται ανακρατήδιο. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι το κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης έχει 12 εκατομμύρια κατοίκους. Το κρατήδιο της Βαβαρίας έχει 12 εκατομμύρια, όσο η Ελλάδα ολόκληρη. Υπάρχουν προφανώς εξετάσεις, οι οποίες όμως εξετάσεις γίνονται εντός του σχολείου. Από το σχολείο έτσι και από τις επιδόσεις του σχολείου αποφασίζεται ποιος θα σπουδάσει εκεί πέρα. Εκείνο που εμένα πραγματικά με δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα είναι γιατί στη Γερμανία δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Μια στιγμή για να καταλάβουμε. Τα θέματα τα βάζουν δηλαδή οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Τα βάζουν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Από κοινού σε κάθε κρατήδιο. Από κοινού σε κάθε κρατήδιο. Μάλιστα. Αν περάσεις σήμερα όμως στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης, της Πανελλήνης, μπορείς να κάνεις αίτηση να πάει να σπουδάσεις και στη Βαβαρία. Σε οποιοδήποτε άλλο κρατήδιο. Εκεί, κοιτάξτε, δεν υπάρχει σύστημα κεντρικό. Κάνεις αίτηση σε κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μια αίτηση στο Βερολίνο, στο Ανόβερο, στη Στουτγκάρδη και στο Μόναχο. Παίρνουν λοιπόν τα πανεπιστήμια, αξιολογούν την απόδοσή σου, βαθμούς κτλ. Και σε ενημερώνουν λοιπόν ότι σε παίρνουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πανεπιστήμια τα οποία έχουν πολύ υψηλές στάθμες βαθμολογίες και πάρουν εξαρτάται. Στην Ανατολική Γερμανία είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, την τέως αναλυτική, έτσι. Στη Δυτική Γερμανία είναι λίγο, ανάλογα βέβαια και με τη σχολή. Άρα δηλαδή εξερχόμενος ο μαθητής ή μαθήτρια από το Λύκειο έχει μία βαθμολογία, η οποία απορρέει μόνο από τελικές εξετάσεις αλλά ή και από την όλη πρόοδο και στη διάρκεια και των σπουδών. Και από την όλη πρόοδο, αλλά και με Πανελλήνες εντός κρατηδίου. Και άρα είναι και ένα μείγμα. Που είναι και το σωστότερο εδώ που θα λέμε. Έτσι, ναι. Εδώ. Αυτό μειώνει το άγχος που έχουν οι δικοί μας. Διότι έχουμε μετατρέψει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα διαρκές φροντιστήριο. Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι οι μαθητές της δεύτερης και τρίτης λυκείου που χτυπάνε 14 ώρα. Και βέβαια στη συνέχεια όταν έρχονται στο πρώτο εξάμεινο σε εμάς πάνω στο ΤΕΙ, μετά χαλαρώνουν, σούν το πρώτο εξάμεινο, ξεκουράζονται. Και δικαιολογημένα.
Και αν βέβαια μετά το δεύτερο ξαναμπούν στη διαδικασία, καλώς. Αν τα αφήσουν 2-3 εξάμεινα και λοιπά, μετά χάνουν τη ροή και μετά ακολουθούν άλλα προβλήματα. Τώρα, ως προς το ενδιαφέρον για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα σας πω το. Είναι έντονο. Προσέξτε. Και αν δεν είναι έντονο, πού οφείλεται. Θα σας πω. Στη Γερμανία, από στοιχεία που έχω εγώ, σπουδάζει μόνο το 42%. Τώρα ανέβηκε λίγο στο 50%. Οι υπόλοιποι, λόγω της υποδομής που έχουν στις επιχειρήσεις, εκεί λειτουργεί πάρα πολύ καλά το σύστημα της μαθητείας. Δηλαδή, κάποιος που δεν θέλει να σπουδάσει, πάει σε μια μεγάλη εταιρεία στην ΠΟΣ, κάνει 3 χρόνια μαθητεία και η εταιρεία αναλαμβάνει μετά να τον, έτσι, να τον προσλάβει κιόλας. Δηλαδή, δεχόμενη τον σπουδαστή, τον μαθητή αυτόν να κάνει μαθητεία, στην ουσία τον εξασφαλίζει και μετά και θέση εργασίας. Υπάρχει ένα πολύ πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχει η Duale Hochschule που το λέμε μέσα, όποιος ξέρει από γερμανικά. Προσέξτε, εκεί αποφασίζει η επιχείρηση ποιος θα σπουδάσει. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή αποφασίζει boss και λέει παράδειγμα θέλω 15 ηλεκτρολόγους. Την αίτησή σου την κάνεις στην boss, δεν την κάνεις στο πανεπιστήμιο. Περνά συνέντευξη από την εταιρεία και μετά η boss σε στέλνει σε αυτό το duales system που λέμε και σε παρακολουθεί. Συγχρόνως και σπουδάζεις και έχεις επαφή με την επιχείρηση. Και σε καθοδηγεί η επιχείρηση στους τομείς που θέλει η ίδια. Και αν πας καλά είναι εξασφαλισμένη στα διαδρομή. Αυτό 99% από τη στιγμή που σε επιλέξει η επιχείρηση και σε καθοδηγήσει να σπουδάσεις, προφανώς μετά σε προσλαμβάνει. Αλλά στην πορεία όλης της διαδρομής αυτής της σπουδαστικής σε επιβλέπει. Σε επιβλέπει και σε χρηματοδοτεί κιόλας. Και έτσι διαλέγει τους καλύτερους, κατά τη γνώμη της, έτσι, σπουδαστές, τους οποίους τους στέλνει σε αυτή την Duale Hochschule. Υπάρχει βέβαια και το κλασικό σύστημα το εκπαιδευτικό, που ο καθένας αποφασίζει να σπουδάσει κάτι και όταν τελειώσει μετά τρέχει και αναζητεί θέση εργασίας. Τώρα, επειδή αναφέρετε ένα ποσοστό που είναι αξιοπρόσεκτο, θα ήθελα να έχουμε και το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το βλέπετε. Άμα δείτε τις πανελλήνιες εξετάσεις, 110.000 δίνουν έτσι εισαγωγικές πανελλήνιες, 90.000 μπαίνουν μέσα. Δηλαδή σχεδόν το 85-90%. Το λάθος που γίνεται εδώ στις πανελλήνιες είναι το εξής, θέλω πριν να το πω, ότι ο σπουδαστής, μάλλον ο μαθητής, δηλώνει 50-60 σχολές. Έχω εγώ πρόβλημα στο τρίμα, γιατί έχω ας πούμε σπουδάστρια που ήθελα να γίνει γυμνάστρια. Έτσι. Και επειδή ήταν η πρώτη επιλογή γυμνά, δεν πέρασε, πέρασε στη 15η επιλογή της που είναι τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Είναι μέσα στο τμήμα, δεν ξέρει μαθηματικά, εμείς έχουμε τα περισσότερα μαθηματικά από όλους. Θα τα πούμε μετά αυτά αναλυτικά. Άρα λοιπόν είμαστε στο 80 όταν οι Γερμανοί μόλις τώρα πλησιάζουν το 50. Ναι, τώρα, μήπως όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ο Γερμανός που αισθάνεται ότι δεν του πάνε τα γράμματα, έχει διέξοδο. Ότι έχει θα διέξοδο. Κάποια εργασία έχει διέξοδο. Ως τεχνίτης, μπράβο, ως εργοδηγός. Εδώ στην Ελλάδα πιστεύουν ακόμη και σήμερα, πολύ φοβούμαι, ότι ο τίτλος εξασφαλίζει εργασία. Είναι ένας μύθος πλέον. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Κοιτάξτε, τώρα θα πω κάτι το οποίο είναι αρνητικό για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά θα το πω. Λοιπόν, όταν ο σπουδαστής ερχόταν παλιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερχόταν για να τακτοποιηθεί. Και όταν λέμε τακτοποιηθεί, μιλάμε δουλειά στο δημόσιο. Είχα συγκεκριμένο σπουδαστή εγώ που με έλεγε δάσκαλε, δεν με ενδιαφέρει τι θα μάθω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βάλε με ένα 5 να πάρω το πτυχίο. Ο θείος μου έχει το βουλευτή κολλητό, θα με βάλει. Και ο παππούς μου είναι, έχει τον υπουργό κτλ. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα όταν το δημόσιο απορροφούσε ο κόσμο. Σήμερα λοιπόν που δεν υπάρχει πλέον αυτό, μόνο η γνώση, πρέπει να το περάσουμε στην νεολαία, ότι μόνο η γνώση είναι το απαραίτητο εφόδιο και το κατάλληλο εφόδιο για να τους διασφαλίσει μια θέση εργασίας. Και επειδή για τη γνώση μίλησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και εκεί θέλω να εστιάσουμε, να έρθουμε τώρα να δούμε πώς προσφέρεται η γνώση και αν είναι δυνατόν κάποιος με άνεση να περάσει και να αποκτήσει τίτλο. Ναι. Γιατί ήδη αναφέρατε λίγο κάποιους που λένε μωρέ, βάλε μου εσύ το 5 και από εκεί και πέρα είναι δική μου δουλειά τα υπόλοιπα. Προσέξτε τώρα. Στη Γερμανία πόσο εύκολα μπαίνει το 5 όταν είναι το γραπτό για 3. Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν στα χρόνια τα δικά μου υπήρχε το προδίπλωμα και το δίπλωμα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών ήταν το προδίπλωμα και μετά είναι το δίπλωμα. Από την σύνοδο της Μπολόνια το 89 έχει αλλάξει το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα
και το έχουμε μετατρέψει ως το 3-2-3 που λέμε. Δηλαδή 3 χρόνια είναι bachelor, 2 χρόνια είναι master και 3 χρόνια το διδακτορικό. Κατάφεραν οι Άγγλοι και επέβαλαν κάποιες απόψεις. Οι Άγγλοι επέβαλαν αυτό, οι Γερμανοί δεν το ήθελαν τότε. Εν τέλει οι Έλληνες ακόμα δεν το έχουν αποδεχτεί το σύστημα. Δηλαδή αν πας να σπουδάσεις πολιτικός μηχανικός, σπουδάζεις 5 χρόνια. Αν θες να κάνεις μεταπτυχιακό, το κάνεις μετά τα 5 χρόνια. Μια και αναφέρθηκε αυτό, έλεγαν ότι θα αναγνωριστεί ως master το σωστό πτυχίο αυτό. Έγινε ή ακόμη είναι στη συζήτηση. Προσέξτε να δείτε, στην Γερμανία δεν παίζει ρόλο το τι πτυχίο έχεις. Παίζει ρόλο το τι μπορείς να κάνεις με τις γνώσεις σου. Όταν πας να σε προσλάβει κάποιος εκεί πέρα, εντάξει θα του πεις και ποιο πτυχίο έχεις. Σου λέει μπες μέσα στην παραγωγή, να σε δω. Μπες να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Μάλιστα. Μπες 2 μήνες, αν θες σε πληρώνουμε δοκιμαστικά και πες μας όταν μπεις μέσα στην παραγωγή, πες μας τι μπορείς να κάνεις. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Αν πας κάτω στην Κοζανάρα, δεν μπορείς να πεις πόσο θα με δώσεις για να μπορώ να γίνω ποδοσφαιριστής. Σας πει κατέβαινε Τετάρτη που, είναι, που κάνει προπόνηση, πάρ' και την μπάλα, βάλε μας και κάνα γκολ με ανοιχτή αιστεία. Και άμα δούμε ότι ξέρεις να κλωτσάς την μπάλα, τότε θα σε πληρώσουμε. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε πάνω στο πόσο αυστηρή είναι η διαδικασία πρόσκλησης γνώσης. Προσέξτε και τώρα η λήψη πτυχίου. Αυτό, γιατί είναι σημαντικό κατά την άποψή λοιπόν, μου αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα γιατί τα βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, ακούσω. Στη Γερμανία δικαιούσε να δώσεις 2 φορές το μάθημα. 2 φορές. Αν κοπείς την πρώτη φορά, δικαιούσε να πας τη δεύτερη φορά. Αν κοπείς και τη δεύτερη φορά, είσαι ήδη στο να σε διώξουν από το πανεπιστήμιο. Σου δίνουν μόνο για ένα μάθημα, όχι για όλα. Σου δίνουν μόνο για ένα μάθημα τη δυνατότητα να κάνεις αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και να ζητήσεις μια συμπληρωματική προφορική εξέταση. Και αυτό γίνεται για ποιο λόγο, για να μην πει ο καθηγητής, με έχεις το μάτι, με κόβει κτλ. Εκεί υπάρχει επιτροπή με 3-4 καθηγητές, με πρακτικό, ερώτηση πρώτη, απάντηση ερώτηση κτλ. Αν περάσεις την τέλεια, ξεφεύγεις από το σύστημα. Εάν κοπείς και στα προφορικά, τότε σε διώχνουν από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί στη Γερμανία, τουλάχιστον που έζησα εγώ, δεν υπάρχουν δίδακτα. Εγώ δεν πλήρωσα δίδακτα στη Γερμανία. Υπάρχουν κάποια τέλη εγγραφής, ελάχιστα. Ο Γερμανός φορολογούμενος, λοιπόν, απαιτεί από σένα. Σου λέει, σου δίνω ένα εκπαιδευτικό σύστημα δισεκατομμυρίων. Θέλω λοιπόν να αποδείξεις ότι ήρθες να σπουδάσεις. Αν εσύ δείξεις ότι δεν έχεις διάθεση σπουδάσεις, σε πετάει το σύστημα έξω. Και τι ποσοστό δεν καταφέρνει να περάσει στο κύριο το εγώ θυμάμαι από τους δικούς μας, το 1 τρίτο έφευγε από το προδίπλωμα. Ισχύει αυτό ακόμη ισχύει, σήμερα. Ισχύει ακόμα. Προσέξτε όμως. Εμείς έχουμε το πρόβλημα από τους σπουδαστές μας που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Αν πάτε σε όλες τις καφετέρες, είναι γεμάτη από σπουδάστες κτλ. Στη Γερμανία σου εξασφαλίζει ένα δάνειο, άτοκο δάνειο. Όταν κάνεις μια αίτηση και έχεις πραγματικά οικονομικά προβλήματα, έρχεται το κράτος και σου λέει: θα σου δίνω 600 ευρώ κάθε μήνα. Εντάξει, για να σπουδάσεις. Πότε θα το αποπληρώσεις αυτό? Όταν βρεις δουλειά, τότε σιγά σιγά να το αποπληρώσεις. Χωρίς τόκος. Άρα δεν έχεις τη δικαιολογία και ούτε το άγχος ότι ξέρεις δεν πάω εγώ στις σπουδές μου γιατί μέχρι χθες ήμουν στην καφετέρια μέχρι τις 3 ώρα τη νύχτα, άρα λοιπόν δεν θα σηκωθώ την επόμενη φορά, έτσι την επόμενη μέρα πάω στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν με αυτό το σύστημα αφενός μεν ενισχύονται οι χαμηλά έχοντες εισόδημα από τους γονείς, η φτωχία σου το πούμε έτσι, και ανταυτού όμως σε απαιτεί το σύστημα σε και σου λέει από τη στιγμή που σε εξασφαλίζω την επιβίωσή σου αυτή, απαιτώ λοιπόν το πρωί ώρα 8 να πηγαίνεις στο μάθημα. Αυτό ξέρετε στην Ανατολική Γερμανία παλιά τα είχαν όλα δωρεάν. Σύτηση δωρεάν και τα πάνε δωρεάν. Όμως το καλοκαίρι ο σπουδαστής δούλευε για το κράτος στα μισθή. 2 μήνες δεν πήγαινε να κάνει διακοπές, τον υποχρέωνε το κράτος και του έλεγε σου σπουδάζω δωρεάν, αλλά το δύο μήνες το καλοκαίρι θα δουλεύεις για το κράτος δωρεάν. Εμείς τα έχουμε όλα δωρεάν, να φανταστείτε. Έχουμε φαγητό, σχεδόν οι περισσότεροι τρώνε δωρεάν. Δίδακτα δεν έχουμε, έτσι. Λοιπόν, συγγράμματα τους δίνουμε και βιβλία 50 και 60 ευρώ το κάθε βιβλίο σου. Τα έχουν όλα δωρεάν και μιλάμε για φαγητό τώρα 7 μέρες την εβδομάδα, 3 φορές την ημέρα. Δηλαδή πρωινό, μεσημερινό, είναι δωρεάν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν ο δικός μας σπουδαστής, όταν η κοινωνία από το υστέρημα του παππού αυτή τη στιγμή που δεν έχει τα φάρμακα και είναι καρκινοπαθίες, να παίρνουμε χρήματα και να τα δίνουμε και να μην πηγαίνει. Είναι αδιανόητο για μένα. Και όμως αυτό το πράγμα υπάρχει. Γιατί το μάθημα το δικό μου μπορεί να το δώσω άλλες 15 φορές.
Στο τέλος, άμα μείνει και το δικό μου μάθημα τώρα, έρχεται και ο μπαμπάς εκεί πέρα, το παιδί να το δει. Μόνο αυτό είναι. Ναι, αλλά αν μείνει μόνο το δικό σας, κύριε Κίκη, σημαίνει ότι οι άλλοι 14 φάνηκαν εξαιρετικά επιεικείς. Και εν γνώση αυτού που μόλις είπατε, έλα, βάλε μου το 5 και εγώ έχω ένα μπάρμπα που θα με τακτοποιήσει. Αυτό γινόταν παλιά. Γινόταν παλιά. Τώρα φυσικά δεν μπορεί ο μπάρμπας. Αν μπορούσε, δεν θα γινόταν και σήμερα. Λοιπόν. Αν μπορούσε, μα τότε απορροφούσε τους απόφοιτους, το πράγμα απορροφούσε το κράτος. Το κράτος, η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, το Δημαρχείο κτλ. Άρα... πρέπει να εντατικοποιηθεί, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, και οι απαιτήσεις όπως να είναι. Βέβαια, εμείς έχουμε πάρει απόφαση τώρα ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει στα διπλάσια χρόνια. Αλλά στα διπλάσια χρόνια μέσα μπορεί να δώσει ένα μάθημα 15 φορές. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, έρχεται ο σπουδαστής μέσα στην εξέταση και δίνει λευκή κόλλα. Λοιπόν. Χωρίς να έχει διαβάσει. Για να μην πάμε στο θέμα των αντιγραφών, γιατί είναι πολύ μεγάλη πληγή αυτό. Δηλαδή, λέγει ο σπουδαστής, ας πούμε, θα πάρω ειδικά στα θεωρητικά μου, δεν θα πάρω αντιγράψω. Αν με πιάσει ο καθηγητής, με βάλει 0. Μα 0 θα έπαιρνα έτσι κι αλλιώς. Αφού θα έπαιρνα 0. Άμα προσπαθήσω και έτσι κοροδέψω το σύστημα, θα πάρω και ένα πτυχίο που δεν θα έχει γνώση, θα έχει μόνο πτυχίο. Γιατί ο στόχος όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική παιδεία ήταν το πτυχίο. Δεν ήταν η γνώση. Δεν ήταν η γνώση. Ήταν αυτό να πάρουμε είναι... το πτυχίο. Εντάξει. Τώρα. Αν συλληφθεί ένας στη Γερμανία να αντιγράφει, ποιες έχει φοβερές επιπτώσεις, μπορεί να το διώξει από το πανεπιστήμιο. Εμείς απλώς τον βάζουμε 0. 0 θα έπαιρνε έτσι κυρίως που το δεν έχει έγραψει τίποτα. Τίποτα έτσι. Εντάξει. Άσε που έχουμε μερικές φορές και έτσι από τους υπόλοιπους σπουδαστές έχουμε και διαμαρτυρίες και τα πάντα. Τέλος πάντων, να μην τα ανοίξουμε το θέμα. Και τελικά είπαμε, καταφέρνει τι ποσοστό να πάρει το. Εγώ θυμάμαι, ξεκινήσαμε 250 σπουδαστές στο τμήμα ηλεκτρολογίας, πρέπει να τελειώσαμε γύρω στους 150. 70 παράτησαν. Γιατί σας λέω, στο προδίπλωμα είναι κόφτης. Θυμάμαι, είχαμε ένα μάθημα θεωρητική μηχανική που ήταν πολύ δύσκολο μάθημα. Στη θεωρητική μηχανική κοβόταν 3 φορές, όπως σας είπα, και αναγκαστικά σταματούσαν τις σπουδές. Τώρα, εδώ να κάνουμε και την υπεράσπιση των αδυνάτων. Μη μου πεις, αγαπητέ Βασίλη, ότι δεν συνάντησες και στριφνούς καθηγητές. Τι γίνεται με αυτούς. Αυτούς που το παίζουν δικτάτορες στην έδρα τους. Και... ποιος θα προστατέψει ακόμη και τον καλό φοιτητή από έναν τέτοιο καθηγητή. Θα σας πω. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στη Γερμανία. Και στη Γερμανία υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά και στην Ελλάδα. Εάν κάποιος σπουδαστής κοπεί και θεωρήσει αυτός ότι κόβεται άδικα, μπορεί να κάνει αίτηση το γραπτό του να το εξετάσει η Επιτροπή. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην κοπεί άδικα, αλλά τα θέματα του να είναι εξωφρενικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό μπαίνουμε λίγο στην ιδιοσυγκρασία έτσι και την οτροπία του. Υπάρχουν και στερφινοί καθηγητές, πρόβλημα για να μην το πούμε. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, από τη μια μεριά λένε ότι οι αυστηροί καθηγητές στο τέλος από τις απαιτήσεις που έχουν πραγματικά προσφέρουν και γνώση και όταν φύγει ο σπουδαστής μετά καταλαβαίνει γιατί από αυτόν τον καθηγητή έμαθε. Βέβαια, εγώ είμαι εναντίον στο να είναι ένας καθηγητής πολύ χαλαρός, έτσι, να βάζει απλά θέματα και να περνάει όλος ο κόσμος. Αυτός δεν είναι απαράδεκτος. Δεν είναι αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Αυτό πλεονάζει. Εγώ είμαι υπέρ του μεσαίου. Έτσι. Του μεσαίου. Δηλαδή να έχεις απαιτήσεις, όχι να είσαι αυστηρός, να είσαι απαιτητικός. Άλλο αυστηρός και άλλο απαιτητικός. Για να γίνω ακόμη πιο σαφής, υπάρχει η δυνατότητα μια επιτροπή των φοιτητών να απευθυνθεί στη Σύγκλιτο και να πει ότι έχουμε την εντύπωση ότι οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου καθηγητή είναι υπερβολικές και τα θέματά του δεν έχουν καμία σχέση με τη διδαχθήσα ύλη. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Συνήθως όμως οι σπουδαστές φοβούνται. Θα σας πω όμως τώρα, προσέξτε. Φοβούνται γιατί λέει, άμα κάνουμε κάποια κίνηση, μας βάζει στο μάτι και πάει. Εγώ λέω τους σπουδαστές, αν έχετε κάποιο παράπονο από έναν καθηγητή, όταν τελειώσετε και πάρει το πτυχίο και δεν έχετε κανένα ανάγκη, κανένα καθηγητή, να κάνετε μια έκθεση, επώνυμη όμως, έτσι, επώνυμη, και να απευθυνθείτε στη Σύγκλιτο, έτσι, και να πείτε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών μας έχουμε αυτά τα παράπονα από αυτόν τον καθηγητή τεκμηριωμένα. Όχι με έκοψε εμένα. Με έκοψε εμένα για ποιο λόγο. Ήταν κάποιο έτσι ιδιότητα, να πούμε κάποια ιδιομορφία του καθηγητή κτλ. Μπορεί να το κάνει. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν ο σπουδαστής θεί και πάρει το πτυχίο του και φύγει ευτυχισμένος, τα ξεχνάει όλα. Και αυτό είναι κακό. Ναι, σου λέει θα εγώ του λέω, αν έχει παράπονα από μένα, α πάμε σε μένα προσωπικά. Και νομίζω ότι δεν εκπληρώνω εγώ έτσι, αυτά που επιθυμούσε εσύ να πάρει από μένα. Όταν τελειώσει και δεν με έχει καμιά ανάγκη, πήγαινε και κάνει τεκμηριωμένα και επώνυμα. Έτσι, αν θέλετε, ένα υπόμνημα, ας μην το πούμε καταγγελία. Ένα υπόμνημα ότι ο τάδε καθηγητής
έπρεπε να κάνει αυτό και δεν το έκανε και έκανε κάποια άλλα πράγματα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, ως προς το επίπεδο των γνώσεων, μιλήσαμε τώρα για το σύστημα, μιλήσαμε για την αυστηρότητα, μιλήσαμε για την αξιοκρατία. Όταν πήγες να σπουδάσεις σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας, πέρα από το πρόβλημα της γλώσσας που το αντιμετωπίζουν όλοι οι εξωτερικοί φοιτητές, άλλα προβλήματα? Όχι, να σας πω προσωπικά, εγώ από το, εδώ από το Βαλταδόρο που τέλειωσα εγώ την εποχή εκείνη, είχαμε πολύ καλή υποδομή έτσι στις γνώσεις. Βέβαια, όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, αντιμετώπισα κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τα νέα, έτσι, με τα νέα μαθήματα. Εντάξει, στα μαθηματικά και στη φυσική είχαμε καλή γνώση από εδώ πέρα. Συνεχίζουμε κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι έχουμε... και ειδικά επειδή τα παιδιά τώρα είναι από φοντιστήρια και κάνουν πολύ εντατικά μαθήματα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε να ξεκινήσουν σπουδές στο εξωτερικό, αν αποφασίζουν βέβαια να το κάνουν. Εντάξει, μετά όμως από το πρώτο εξάμεινο, δεύτερο που κάνουν τα μαθήματα εισαγωγής, μετά αρχίζουν τα κανονικά μαθήματα. Εγώ βέβαια είχα την αδυναμία που δεν ήξερα γερμανικά όπως ήξεραν οι Γερμανοί. Προερχόμουν από το Βαλταδόριο, αυτή προερχόταν από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και παρόλα αυτά, θα το πω εδώ πέρα, ξεπέρασα πάρα πολλούς Γερμανούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγα με όραμα. Πήγα στη Γερμανία και είπα: θα σπουδάσω, θα γυρίσω, δεν θα ντροπιάσω τον πατέρα μου. Θα γυρίσω πίσω μηχανικός. Σε 6 χρόνια πήγα και γύρισα μηχανικός. Δεν θα το άντεχα να πάω εκεί πέρα να χαβαλεδιάζω και στο τέλος, ας πούμε, η κόπη του πατέρα μου να πάνε χαμένη. Μετά είναι από θέμα... 15 ετία να εμφανιστείς πάλι πίσω. Και να πω ότι ξέρετε, δεν σπουδάσω. Μήπως αυτό ισχύει με εξωτερικούς φοιτητές σήμερα στην Ελλάδα? Υπάρχει τέτοια εμπειρία? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών αλλοδαποί σπουδαστές. Υπάρχουν αυτοί που έχουν αδυναμίες πραγματικές και δεν μπορούν να τα αποκριθούν, και υπάρχουν οι πάρα πολύ καλοί αλλοδαποί. Έχω εγώ σπουδαστές επάνω που τον βάζει 8 και λέει: δάσκαλε, δεν θέλω 8, θα μου βάλει 10. Κόψε με το 8, θα το ξαναδώσω το μάθημα ξανά και θέλω να μου βάλει 10. Άρα έχει όραμα. Ναι, λοιπόν, αυτός έχει όραμα. Τώρα εμείς, η δικιά μας έτσι, έτσι, ελληνική, αν θέλετε, γενιά, η τελευταία γενιά, είναι λίγο καλομαθημένη, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει σπουδαστές που λέει: δάσκαλε, είμαι από μακριά, έγραψα 3,5, βάλουμε 5, να μην ξανάρχουμε. Μην ξανάρχουμε. Τώρα αρχίζουν και τα τηλέφωνα ίστατα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα, γιατί θα λυπηθώ πολύ να πω κάποια πράγματα που δεν θέλω να τα πω. Υπάρχουν ακόμη και παρεμβάσεις. Φανταστείτε τώρα, όταν ήμουν φοιτητής εγώ στη Γερμανία, να πάρει ο Μπαρμπαγιώργος, ο μπαμπάς μου, τηλέφωνο τον προφέσορ Πράσλη και να πει: κοίτα να βοηθήσει τον Βασιλάκη να περάσει το μάθημα. Τώρα τρελαθούμε κιόλας. Αυτά γίνονται εδώ. Γίνονται. Δυστυχώς γίνονται. Είναι εξαιρέσεις, αλλά γίνονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τα θέματα που δείχνουν τα καλά του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει το ιδανικό σύστημα που δεν έχει και κακά. Αυτά συνήθως δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Εμείς ακούμε κάτι το καλό που υπάρχει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στο γερμανικό σύστημα, γνωρίζοντας βέβαια ότι και οι Γερμανοί σαν λαός είναι φύση, πειθαρχημένος λαός, και δεν χρειάζεται να λάβεις και ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για να τον οδηγήσεις εκεί που θέλεις. Σε αντίθεση με το δικό μου, που είναι ένας ατίθας. Θα σας πω και σε λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό και να δούμε τώρα ποια είναι τα κακά που δεν είναι γνωστά σε μας. Γιατί λίγο πολύ οι τηλεθεατές πιστεύω ότι δεν έχουν εκπλαγεί με αυτά που άκουσαν ως τώρα. Το κακό των Γερμανών είναι απόλυτη. Εμείς είμαστε πιο ευέλικτοι. Δηλαδή, άμα σου δώσει ο καθηγητής ραντεβού στις 1 η ώρα και πας 1 και 10, σου λέει: πέρα από τη γραμματεία, και μετά από 6 μήνες ξανά έλα. Εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαροί εδώ πέρα. Λέμε: εντάξει, παιδί μου, άργησε το αστικό, ξέρω εγώ κτλ. Είναι απόλυτη. Είναι σε ορισμένα πράγματα, είναι απόλυτη. Όταν λένε αυτό, θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αυτό φτάνει καμιά φορά έτσι στα όρια λίγο και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι αυτό που το εκφράζουμε εμείς, άκρα δικαιοσύνη, εντάξει, άκρα αδικία. Ναι, μπορεί να του συνέβη πραγματικά στο δρόμο. Όχι, να πούμε και τα ελληνικά καλά σου. Καταρχήν, στην Ελλάδα δεν πληρώνει δίδακτα. Έχει δωρεάν σύντηση, έχει δωρεάν συγγράμματα. Άρα λοιπόν, εμείς όταν ήμασταν εκεί, πληρώναμε. Όλα αυτά τα πληρώναμε. Πληρώναμε έτσι τις σημειώσεις. Αλλά έβγαζε σημειώσεις ο καθηγητής, τις έβγαζε φωτοτυπία και πληρώναμε 2 μάρκα. Εντάξει, αυτό που δίδασκε ο ίδιος, μας το μοίρασε σε φωτοτυπίες και το πληρώναμε μόνο 2 μάρκα. Πληρώναμε τη φοιτητική αιστεία,
Εκεί βέβαια μπορούσε ο καθένας να μπει, δεν είχε περιοριστικά έτσι, κριτήρια αν είσαι φτωχός, πλήρωνες 200 ευρώ και τέτοια. Το φαγητό πάντοτε ήταν επιχορηγούμενο από το κράτος, πληρώνουμε σημερινά δεδομένα τώρα 2-3 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα έβαζε το κράτος. Δηλαδή έπρεπε να έχεις και χρήματα για να σπουδάσεις. Αν βέβαια ήσουν απόλυτα σε μειονεκτική θέση οικονομική, σας είπα, σε έδινε δάνειο το κράτος, το οποίο μπορούσε να σε ενισχύσει όλη τη διάρκεια των σπουδών σου και έπρεπε να το ξεπληρώσει μόνο όταν θα πιάσει δουλειά. Μόνο για τους Γερμανούς αυτό. Και για τους ξένους. Α, και για τους άλλους. Ήταν και Έλληνες που έπαιρναν αυτό το μπάφερ. Αρκεί να πιστοποιούσαν ότι είχαν έτσι ανάγκη οικονομική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει διάκριση. Είτε είσαι Άραβας, είτε είσαι Ιταλός, είτε είσαι Έλληνας, έχεις τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις βέβαια. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Σύνδεση πανεπιστημίου και παραγωγής. Λοιπόν, εδώ προσέξτε τώρα, αυτό λείπει πάρα πολύ στην εμάς. Όχι, Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία και να δούμε μετά. Θα σας πω, προσέξτε. Εκεί ερχόταν επιχειρήσεις και έψαχναν τους καλύτερους φοιτητές. Σας το είπα και προηγουμένως. Το είπαμε. Λοιπόν, επίσης, επειδή οι καθηγητές προερχόταν από τη βιομηχανία, για να γίνεις καθηγητής στη Γερμανία, 15 διδακτορικά να έχεις και άλλα 1500 paper, δεν γίνεσαι καθηγητής. Πρέπει να έχεις πάει 5 χρόνια στη βιομηχανία και να έχεις επιδείξει ιδιαίτερο επιστημονικό έργο, να έχεις εξελίξει τεχνολογία. Σε εμάς εδώ, να το πω αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές που είναι καθηγητές του βιβλίου. Δηλαδή, τέλειωσαν το πανεπιστήμιο, έκανε το διδακτορικό, έγραψαν κανένα δυο paper και ξαφνικά. Αλλά εργοστάσιο δεν είδαν. Εργοστάσιο δεν είδαν. Μπορεί να υπάρχει μηχανολόγος να μην μπήκε ποτέ μέσα σε ένα εργοστάσιο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό σε σχέση εδώ με την Ελλάδα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν και αξιόλογοι καθηγητές με εμπειρίες και από το εξωτερικό κτλ. Αλλά σας λέω, στη Γερμανία είναι απαγορευτικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις καθηγητής αν δεν βγεις 5 χρόνια στη βιομηχανία. Μάλιστα. Εντάξει. Για να επιδείξεις, όχι να δουλέψεις σε μια επιχείρηση απλά, να επιδείξεις, να εξελίξεις. Ο Νίκος ο Ζαρζάλης, ο συμφοιτητής ο δικός μου, πήγε στην LTU στη Γερμανία και εξέλιξε μια καινούργια μορφή τουρμπίνας. Με αυτά τα χαρτιά λοιπόν που εξέλιξε μια καινούργια μορφή τουρμπίνας, προφανώς το πανεπιστήμιο τον προσέλαβε καθηγητή. Καταλάβετε, όχι απλά πήγα σε μια επιχείρηση και δούλεψα, πρέπει να εξελίξει τεχνολογία. Και εκεί βέβαια, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές, όταν προκυρήσετε μια θέση, υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι. Άρα λοιπόν αυτός που θα επιλεγεί είναι αυτός που θα έχει τα περισσότερα προσόντα. Μάλιστα. Τώρα, ως προς την αντιμετώπιση από πλευράς πανεπιστημίου προβλημάτων της περιοχής του, για να έρθουμε και να συσχετίσουμε το δικό μας ΤΕΗ με τη Δυτική Μακεδονία. Ποιοι είναι αυτοί που χτυπούν τη θύρα του πανεπιστημίου και του λένε «Έχουμε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε μία μελέτη και να μας τη δώσετε». Εκεί πώς λειτουργεί το αντίστοιχο, αυτή η σχέση. Προσέξτε, το αντίστοιχο ΤΕΗ, η Φαχοξούλα, που συνεργάζομαι εγώ με αυτά τα προγράμματα. Και συγγνώμη να πω διακόπτω. Δεν αναφέρομαι σε μια βιομηχανία που λειτουργεί στον χώρο του Πανεπιστημίου. Αναφέρομαι στις τοπικές αρχές. Ναι. Αν κατάλαβα σωστά το ερώτημά σας. Καταρχήν, το 90% αν όχι το 100% των πτυχιακών εργασιών γίνεται μέσα στην παραγωγή. Δηλαδή δεν γίνεται με χαρτιά να κατεβάσω από το ίντερνετ κάποια και να παραδώσω και να μια πτυχιακή εργασία. Θα πας μέσα στη βιομηχανία και αυτό είναι και το πλεονέκτημα. Ότι λύνοντας ένα πρόβλημα μέσα σε μια επιχείρηση, θα είσαι ο πρώτος που θα προσλάβει επιχείρηση αργότερα όταν χρειαστεί κάποιον να προσλάβει. Εκεί λοιπόν γίνεται αυτό. Βέβαια, να μην συγκρίνουμε τώρα την υποδομή έτσι και τη βιομηχανική υποδομή που έχει η Γερμανία με την Ελλάδα. Εντάξει, εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με 100.000 εργαζόμενους, με 200.000 εργαζόμενους κτλ. Υπάρχει αυτή η υποδομή. Θα μπορούσε όμως να γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Θα μπορούσε. Εμείς προσπαθούμε, σας είπα προηγουμένως, και με συνεργασία με το επιμελητήριο εδώ, να στρέψουμε τους σπουδαστές μας, το τμήμα του δικού μου τουλάχιστον, να κάνουν μια πτυχιακή εργασία μέσα σε επιχείρηση. Και το κάνουμε αυτό. Σας είπα για τα ξενοδοχεία κτλ. Υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό λείπει στην Ελλάδα. Και τα πανεπιστήμια δεν το κάνουν και λιγότερο κι εμείς. Αλλά αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Να συνδεθεί πραγματική. Γιατί ξέρετε, όταν μπει ο σπουδαστής μέσα σε ένα εργοστάσιο, μας μεταφέρει και εμάς. Έχουμε και το feedback εμείς το τι απαιτεί έξω η παραγωγή για να προσαρμόσουμε και εμείς τις γνώσεις μας και το διδακτικό μας έργο σε αυτά που πραγματικά χρειάζεται μέσα το εργοστάσιο. Τι χρειάζεται η οικονομία. Αλλιώς εγώ θα ζω σε ένα πλασματικό κόσμο δικό μου και θα διδάσκω κάποια πράγματα που έχουν ξεπεραστεί, έχουν απαρχαιωθεί. Και δεν θα έχω καμία σχέση. Και όταν πάει ο σπουδαστής μετά
και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, θα δει ότι εγώ δεν του δώσα την αντίστοιχη σωστή γνώση. Καλώς, τώρα είναι καιρός να περάσουμε στα κακό κείμενα στη δική μας, στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, και άσχετα αν ήδη κάποια τα έχουμε θίξει κάνοντας τη σύγκριση, καλό είναι να τα επαναλάβουμε. Καταρχήν, όσο θυμούμε, ακούω εκπαιδευτικές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις. Οι καημένοι οι μαθητές έχουν τρελαθεί από αυτές. Γίνονται και εκεί τόσο συχνά εκπαιδευτικές. Προσέξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια αδυναμία του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας. Εγώ δεν κατανοώ σε θέματα παιδείας, για άλλα θέματα και κοινωνική πολιτική, πιστεύω ότι κάποιο κόμμα έχει μια ξεχωριστή θέση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν τα κόμματα και να δεσμευτούν όλα τα κόμματα και να παρουσιάσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα διαρκέσει 20 χρόνια. 20 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο γίνεται εκεί. Δεν είναι κάθε φορά που εναλλάσσεται η κυβέρνηση, αλλάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Για όνομα του Θεού. Εδώ η Διαμαντοπούλου, η κυρία Διαμαντοπούλου, χωρίς να κρίνω τον νόμο της, έτσι, είχε τα καλά και τα κακά, ψηφίστηκε από 265 βουλευτές στη Βουλή. Δεν τον άφησαν ούτε ένα χρόνο να λειτουργήσει ο νόμος. Ούτε να δούμε ποια είναι τα καλά και τα κακά. Αναφέρεστε η επόμενη κυβέρνηση, άλλαξε πάλι το. Που όριζε και τη βάση εισαγωγής. Το 10. Που ήταν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας ένα ορθό μέτρο. Δεν το θέλουν οι γονείς. Άρα συνεχίζουν οι γονείς να πιστεύουν ότι ο τίτλος πέρα από την κοινωνική καταξίωση της οικογένειας προσφέρει και εχέγγυα για επαγγελματική σταδιοδρομία. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και προηγουμένως, όταν υπάρχουν 100.000 υποψήφοι και μπαίνουν οι 90.000, σημαίνει ότι υπάρχει ο άριστος, ο οποίος μπαίνει με 18 και 19.000 μονάδες, και μπαίνει και ο άλλος που ακούτε καμιά φορά με 1.500 μονάδες, μπήκε ο άλλος εχθροκολιέργεια στη Μεσολόγγι κτλ. Εδώ εγώ θα υπερασπιστώ λίγο το ΤΕΙ το δικό μας για να καταλάβετε. Μπορεί στο ΤΕΙ, ακούγεται καμιά φορά, στο ΤΕΙ της Κοζάνης μπήκε κάποιος ηλεκτρολόγος με 7.000 μονάδες. Στην Αθήνα μπήκε κάποιος με 12.000 μονάδες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το ΤΕΙ μας δεν είναι καλό? Όχι. Γιατί η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα, έτσι, η Γερμανία έχει 85 εκατομμύρια κατοίκους. Φαντάζεστε το Βερολίνο να είναι 40 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια έχει το Βερολίνο. Τώρα. Άρα λοιπόν η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην Αθήνα που ανεβάζει τις βάσεις δεν έχει σχέση με την ποιότητα του ΤΕΙ στο Εγάλιο. Σας διαβεβαιώνω, εμείς είμαστε 10 φορές καλύτερα. Έχει σχέση με τη ζήτηση. Υπάρχει μια πλασματική ζήτηση. Αυτοί που μένουν στην Αθήνα θέλουν και τα παιδιά τους να. Άρα λοιπόν εμείς, σαν ΤΕΙ εδώ δυτικής, έχουμε πολύ καλό όνομα στην αγορά. Έχουμε πολύ πετυχημένα. Έτσι, παιδιά που έφυγαν από το ΤΕΙ. Αν πάτε εδώ στη δικιά σας υπηρεσία, κάτω, αν πάτε στη διανομή, ο προϊστάμενος είναι απόφυτος του ΤΕΙ. Αν πάτε αυτός που κάνει τη συντήρηση στα νοσοκομεία, είναι απόφυτος δικού μας. Αν πάτε στη Βιοχάλκο, είναι απόφυτος του δικού μας. Έχουμε παιδιά που μεγαλουργήσαν. Μόνο που το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι πως εισάγει τον κόσμο, που το παρακολουθώ εγώ, έχει την εξής δομή. Υπάρχει ένα 20% φοιτητών και στα πανεπιστήμια του ίδιου γίνεται, οι οποίοι είναι άρεστοι. Είναι αυτοί που βγαίνουν, κύριε Παπαδημούλη, στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Αυτό το 20% πραγματικά αδικείται από το εκπαιδευτικό. Γιατί ο καλός φοιτητής στην Ελλάδα αδικείται. Γιατί οι υπόλοιποι 80% τραβάνε το σύστημα προς τα κάτω. Υπάρχει ένα 40% που, εν πάση περιπτώσει, ασχολούνται, παίρνουν το πτυχίο του. Το παλεύει. Και υπάρχει ένα 40% ή τα παρατάει εντελώς. Ή κρέμεται, έτσι σέρνεται από πίσω και αυτοί τραβάνε το σύστημα προς τα κάτω. Αν είχαμε όλους καλούς φοιτητές, θα ανεβάζαμε και το έτσι, εκπαιδευτικό μας έργο, θα ανεβάζαμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Αν ανεβάζεις όμως την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και δεις ότι το 90% κόβεται στο μάθημα, αναγκάζεις και εσύ να κατεβείς προς τα κάτω. Τώρα, θέτω ευθέως το ερώτημα, με βάση αυτά που είπαμε και προηγουμένως, πώς είναι δυνατόν ένας μαθητής που προέρχεται από ένα σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν πρόσφερε επαρκή μαθηματικά, παραδείγματος χάρη, να παρακολουθήσει τα μαθηματικά ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος? Ό,τι και να κάνει, μαθαίνονται τα μαθηματικά στο πανεπιστήμιο? Εδώ σας είπα, όταν ο σπουδαστής, ο φοιτητής επιλέγει από 50 σχολές μία, έτσι, και καταλήγει σε μια σχολή που δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Σας είπα, παράδειγμα το δικό μου, σπουδάσε που θα γίνει γυμνάστρα και είναι ηλεκτρόλογος μηχανικός. Θα πρέπει, δική μου άποψη είναι, ο σπουδαστής, ο υποψήφιος, να δηλώνει 5 μόνο τμήματα. Συναφή,
Αν θέλει να γίνει γιατρός, να πάει στα παραιατρικά κλπ. Αυτός που θέλει να γίνει μηχανικός, να πάει είτε μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος κλπ. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει να γίνει, ας πούμε, γυμναστής και να καταλήγει μετά να είναι ηλεκτρολόγος, γιατί οι βάσεις στο ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας είναι 7.000. Και είπα, εξήγησα για ποιο λόγο είναι χαμηλές. Όχι γιατί είναι υποδιέστερο το τμήμα. Το ΤΕΗ μας είναι άριστο. Και σας το λέω και έχω παραδείγματα πάρα πολύ αποφύτων που πήγαν και στο εξωτερικό και μεγαλούργησαν. Τώρα, εγώ θα κάνω μία τοποθέτηση και θα ήθελα στη συνέχεια και συμπλήρωση η γνώμη. Έχω την εντύπωση ότι όλο το σύστημα εισαγωγής διέπεται από μία λαϊκίστικη αντίληψη να δώσουμε την ευκαιρία στους πάντες να σπουδάσουν ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι ικανοί να το πράξουν αυτό. Δημιουργούμε πληθώρα σχολών, δεν εξετάζουμε ποτέ τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, δεν μας ενδιαφέρει αν αυτοί που θα λάβουν τον τίτλο θα καταφέρουν στη συνέχεια να βρουν και μία εργασία. Το μόνο μας ενδιαφέρει να κινείται το χρήμα στο εσωτερικό της χώρας, να νοικιάζονται όλα τα διαμερίσματα, να είναι γεμάτες οι καφετερίες, να υπάρχει μια κίνηση στη με οποιαδήποτε πόλη. Γι' αυτό δεν είμαστε πολύ μακριά από ένα σύνθημα του παρελθόντος που ερωτευόμασταν. Το σύνθημα της δικτατορίας. Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Λίγο πολύ, με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Θα σας πω τι έγινε. Και θέλω το ερώτημα, χρειάζονταν όλα αυτά τα ιδρύματα ή μήπως στα πλαίσια της αποβιομηχάνησης που ξεκίνησε το 81 είπαμε τι θα τους κάνουμε τους μηχανικούς αφού δεν έχουμε βιομηχανία, τους βάλουμε στην εκπαίδευση και εκλιπαρούν σήμερα οι μηχανικοί για λίγες ώρες σε ένα επαγγελματικό λύκειο. Αυτό στη δική μου εποχή και στη δική μου ήταν αδιανόητο. Εμείς λέγαμε τότε να στελεχώσουμε τη βιομηχανία. Έτσι. Τώρα, αν ανατρέξουμε λίγο προς το παρελθόν, θα μπούμε σε άλλα θέματα. Βέβαια, σε όλη αυτή την εποχή οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έφυγαν την Ελλάδα και η Nissan που είχε έρθει ο Χαράκης, η General Motors στο Βόλο, η Goodyear έφυγε κτλ. Μήπως έμεινε που ήταν πάρα πολύ καλή επιχείρηση. Πάρα πολύ. Μήπως έμειναν οι κινητήρες, μήπως έμειναν τα μεγάλα μηχανουργεία του Πειραιά, τι έμεινε. Θα σας πω το εξής. Το 1997, επί Υπουργείος Αρσένη, κούρασε να φύγω, ο άνθρωπος έχει φύγει και από τη ζωή, τότε υπήρχε η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσουν χρήματα να αυξήσουμε τα τμήματα. Η διεύρυνση που λέγαμε, το διεύρυνση το βάθμιση εκπαίδευση. Και μας είπαν εμάς ότι αν έχετε προτάσεις να κάνετε καινούργια τμήματα, να τα κάνετε στα πανεπιστήμια κτλ. Ο κάθε καθηγητής, άμα δεν είχε πρόβλημα με κάποιον άλλο, έκανε δικό του τμήμα. Τα χρήματα ήρθαν, δημιουργήθηκε υποδομή, αλλά μετά σταμάτησε η χρηματοδότηση. Μετά ήρθε λοιπόν ο δημόσιος προϋπολογισμός να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Και αρχίσαμε ύστερα να τα παίρνουμε πίσω. Πώς να τις τώρα χρήματες. Λοιπόν, το σχέδιο Αθηνά, το οποίο το ζήσατε εσείς, εμείς στη Φλόρινα είχαμε τρία διαφορετικά τμήματα, τα κάναμε ένα τμήμα. Είχαμε τμήμα μηχανολογίας και χωριστά βιομηχανικού σχεδιασμού, τα συμπτύξαμε, τα κάναμε ένα. Είχαμε λογιστική, είχαμε χρηματομονικά, τα κάναμε ένα. Λοιπόν, τότε το σύνθημα, αν θέλετε το επιχείρημα, ήταν επειδή ο κόσμος που δεν μπορούσε να σπουδάσει στην Ελλάδα έφευγε στο εξωτερικό, λέγανε για να μην φεύγουν τα παιδιά στην Αγγλία, στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Καμιά φορά έτσι και σε χώρες, ας πούμε, θα έλεγα, ας πούμε, ερωτηματικά, θα μαζέψουμε τους Έλληνες υποψήφους, τους μαζέψουμε στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, να πολλαπλασιάσουμε τα τμήματα. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των εισακτέων και τώρα σχεδόν το πέρασε. Στη δικιά σας εποχή, αν θυμάστε, έμπαινε στα πανεπιστήμια το 25%. Και ήταν αυτός που έμπαινε στο πανεπιστήμιο, είχε μεγάλη αξία. Τώρα ο υποψήφιος εδώ κάπου θα μπει. Από τις 60 σχολές ξεκινάει από ιατρική Αθηνών και καταλήγει μετά εκθειοκαλλιέργεια στο Μεσολόγιο. Χωρίς να θίγω το τμήμα, είναι μια χαρά τμήμα κι αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι από 60 σχολές τώρα, άμα ξεκινάς από 18.000, 19.000 μονάδες και κατεβαίνεις στις 1.000 μονάδες, κάπου θα μπεις. Θα γράψεις, ξέρω εγώ, 5 πράγματα στις πανελλήνες και θα περάσεις. Και επανέρχομαι ότι είναι τραγικό σφάλμα που καταργήθηκε η βάση εισαγωγής. Εγώ είμαι υπέρ της βάσης του 10. Δεν μπορεί ένας μαθητής για να πάει από τη δεύτερη γυμνασίου να πάει στην τρίτη να το πετούμε να έχει 10 και όταν έρχεται η ώρα να μπει στο πανεπιστήμιο να του λέμε χρειάζεται. Να έχεις 5. Εντάξει, αυτό όμως, σε αυτό κύριε Παπαδημητρίου, να ξέρετε ότι αντιδρούσε η ίδια η κοινωνία. Εάν βάλουμε τη βάση του 10, από τους 90.000 που θα μπουν μόνο οι 40. Και μετά αναρωτιόμαστε τι θα γίνουν οι υπόλοιποι. Και ξαναθέτω δεν το θέλει η κοινωνία τη βάση του 10, γιατί είδα ότι πέρασε και το ανέτρεψε. Ο μέσος γονέας να πιστεύει ότι
το πτυχίο είναι ακόμη ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης της οικογένειας. Κοινωνικής καταξίωσης πιθανώς ναι, γιατί είσαι ένας μορφωμένος. Αλλά επαγγελματικής αποκατάστασης όχι. Αν κάποιος θέλει να σπουδάσει και να σπουδάσει, να σπουδάσει. Αλλά πάρτε το τμήμα των μαθηματικών σήμερα. Το δημόσιο έχει να θεωρήσει μαθηματικούς, δεν ξέρω πολλά. Η παλιά που είχε και επιτηρίδα, πώς τα λέγανε, περίμενε 40 χρόνια σε θεωρήσει. Γιατί ο άλλος πάει και σπουδάζει μαθηματικά. Αν του αρέσουν τα μαθηματικά και θέλει να σπουδάσει μαθηματικά, να τα σπουδάσει. Βέβαια από εκεί υπάρχει άλλη διέξοδος. Μπορεί να πάει στην πληροφορική, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή το όνειρο του νεοέλληνα ότι θα σπουδάσει το παιδί μου και αμέσως μόλις τελειώσει θα καταξιωθεί και θα αποκατασταθεί επαγγελματικά, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι επιλογή, κύριε. Προσέξτε, εμένα μου αρέσει να συγκρίνω λίγο και την Ανατολική έτσι, Ευρώπη τότε. Στην Ανατολική Γερμανία την έζησα, γιατί εγώ είμαι Δυτική Γερμανία. Στην Ανατολική Γερμανία έλεγαν πόσους γιατρούς θέλουμε 100. Μόνο 100 θα σπουδάσουν. Οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι άλλο. Σου εξασφάλιζε τη δουλειά, αλλά όχι γιατρό. Ναι, αλλά τώρα, από τη στιγμή που σου λέει εδώ πέρα, αν δεν περάσει εδώ γιατρό, θα πα στη Ρουμανία, θα πα στην Τσεχοσλοβακία, θα πα στη Σλοβακία, στα Αγγλόφωνα, στα τέτοια κλπ. Έχει την επιλογή, δημοκρατική χώρα είμαστε, και λες: εγώ θέλω να σπουδάσω. Πάω όπου θέλω. Έχω και τα χρήματα και πάω. Όμως όταν τελειώσει και η κοινωνία μας έχει ανάγκη από 100 γιατρούς, δεν μπορεί να είναι 500 γιατροί. Έτσι. Οι υπόλοιποι ή θα υποαπασχολούνται ή θα κάνουν κάτι άλλο. Και αυτό ισχύει για όλες τις εξωτερικό. Εξωτερικό. Και εξωτερικό, να περάσουμε τώρα στη διαπλοκή και την αναξιοκρατία. Λέμε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι αυτοδιοικούμενα και δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης υπουργείο. Πολιτεία. Ναι. Μύθος. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή κάποιες διαδικασίες σε εμάς που περνούσαν από το Υπουργείο έχουν μεταφερθεί πλέον στα τριτοβάθμια εκδότητα. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε πιο, θα έλεγα εγώ, να καλέσετε μια φορά τον πρόεδρο μας, τον καινούργιο μας πρόεδρο και όλα, που εκλέχθηκε εκείνο, τον κύριο Γκανάτσο. Αυτό ασχολείται και περισσότερο με τη διοίκηση. Μάλιστα. Έτσι, εγώ ήμουν 2 φορές διευθυντής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και 3 φορές μπροστά μας. Αλλά αυτά περισσότερα τα θεσμικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με το Υπουργείο τα ξέρει καλύτερο ο πρόεδρος. Μπορεί να καλέσει και τον κύριο Σιμόπουλο που ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος. Ή να καλέσει τον καινούργιο μας πρόεδρο, αυτό μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, επειδή κάνατε ένα σχόλιο στην αρχή ότι σε κάποια σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας οι μισοί έχουν το ίδιο επώνυμο κήπα. Εγώ, η άλλη μισή θα είναι οι γαμπροί, οι νύφες των οικογενειών που ελέγχουν τη σχολή. Θα σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Yeah. Όταν εγώ εισήχθη στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, υπήρχε μία σημαντική έδρα, η οποία περιλάμβανε τη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ο καθηγητής μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί, και υπήρχαν 3 επιμελητές καταπληκτικοί. Όλοι τους παραδεχόμασταν, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, και λέγαμε ποιος από τους 3 θα πάρει την έδρα. Αποφύτησα μετά από 5 χρόνια και η έδρα ακόμη δεν είχε πληρωθεί. Γιατί περιμέναμε εκ το δικό. Εκ των υστέρων έμαθα ότι την πήρε ο γιος που έκανε το διδακτορικό στην Ελβετία. Και τον περιμέναμε να πάρει το διδακτορικό. Οι 3 αετοί έφυγαν. Και έμαθα ότι ένας εκ των 3 έγινε καθηγητής στο London School of Economics. Ναι. Αυτό είναι το λυπηρό. Αυτό είναι το λυπηρό. Είναι μια δημορφία της κοινωνίας μας. Αυτό είναι φρικτό. Και λέγαμε ότι τουλάχιστον σε αυτό το τομέα οι Ευρωπαίοι θα μας αναγκάσουν να διορθωθούμε. Δεν βλέπω να διορθωθούμε. Εντάξει, επειδή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αυτή. Δηλαδή όταν προκυρήσετε μια θέση, εξαρτάται τι γνωστικό αντικείμενο θα προκηρυχθεί. Αν είναι φωτογραφία το γνωστικό αντικείμενο απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένο κτλ. Θα είναι τα εσωτερικά τα δικά μας που γίνονται πολλές φορές. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε και αυτή την κατάσταση, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή η οικογενειοκρατία. Δεν υπάρχει μόνο σε αυτό και στην πολιτική. Ο Ντεγκόλ, ο γιος του δεν έγινε πρωθυπουργός. Ο Βίλι Μπραντ που ξέρω εγώ, ο γιος του είναι ηθοποιός, ας πούμε. Εντάξει, εδώ ο γιος να γίνει και πρωθυπουργός του βουλευτή θα γίνει πρωθυπουργός. Ο γιος του υπουργού θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτό ισχύει και στην τριτοβάθμια. Αν μπορεί κάποιος να τακτοποιήσει το παιδί, μα πήραν απόφαση τώρα στο πανεπιστήμιο, στα μεταπτυχιακά, τα παιδιά τους να μπαίνουν κατά προτεραιότητα και να μην πληρώνουν δίδακτρα.
Δηλαδή να πληρώνουν οι άλλοι δίδακτρα απ' έξω, ακόμη και ο φτωχός που δεν έχει να πληρώσει. Και τα δικά τους χωρίς. Να μην πληρώνουν δίδακτρα. Αυτό τώρα είναι μια φοβερή ταξική, έτσι ας πούμε, αναμνηοδοφία. Αν εκλήθη ύστερα από το θόρυβο. Νομίζω ότι κάτι έγινε τώρα, δεν ξέρω ακόμα αν ξεπεράσει το θέμα, αλλά είναι προκλητικό για την κοινωνία. Ναι, αλλά εδώ δεν μπορεί να δηλαδή, εγώ που έχω την κόρη μου να τη βάλω στο μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα κατά προτεραιότητα. Έτσι, και οι άλλοι απ' έξω να πληρώνουν την κόρη μου, ας πούμε, γιατί ο καθηγητής θα πληρωθεί προφανώς. Δεν κάνει δωρεάν μεταπτυχιακά. Εδώ μπορούμε να πούμε και για τα μεταπτυχιακά. Να μπορούσαμε να πούμε ότι όσοι καθηγητές θέλουν να κάνουν δωρεάν μεταπτυχιακά, να κάνουν και δωρεάν μεταπτυχιακά. Να δείξουμε και τον πατριωτισμό μας. Λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω. Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο που λέει ο λαός μας, αυτοί που παρακολουθούν μεταπτυχιακές εργασίες και προπάντων διδακτορικές εκεί αμείβονται κανονικά. Δεν το κάνουν για λόγους πατριωτισμού στη Γερμανία. Κοιτάξτε, το διδακτορικό, επειδή έζησα εγώ αυτή την κατάσταση, εκεί έρχεται μία εταιρεία. Έρχεται η χορηγή. Και ναι, και εγώ και λέει ότι έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω να μου το λύσεις. Και θα σου δώσω αυτά τα χρήματα. Το παίρνει λοιπόν το budget αυτό ο καθηγητής, το μοιράζει σε δύο διδακτορικά, οι διδάκτορες το μοιράζουν σε 5-6 διπλωματικές εργασίες και εγώ δούλευα στην τελευταία βαθμίδα κάτω που έκανα κάποιες μετρήσεις σε κάποιους πυκνωτές. Λοιπόν, υπάρχουν και οι χορηγίες εκεί που το διδακτορικό, το διδακτορικό γίνεται για να εφαρμοστεί. Αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες φοβερά ας πούμε καταξιωμένοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, βγαίνει ένα αποτέλεσμα ρευστικό, αλλά δεν το οικειοποιείται η Ελλάδα, το οικειοποιούνται οι ξένοι. Γιατί αφού έχουν τα χρήματα και μπορούν ύστερα να το μετατρέψουν έτσι και σε προϊόν και αυτό το πράγμα να έχει προστιθέμενη αξία. Αυτή λοιπόν η δομή, το να βγαίνει κάποιο, μια ερευνητικό έργο και να μετατρέπεται μετά σε ένα προϊόν, σε προστιθέμενη αξία, αυτό στερούμε πάρα πολύ. Τα περισσότερα διδακτορικά βγαίνουν για να πάρει στο διδακτορικό. Και ένα τελευταίο το οποίο είναι πολύ οδυνηρό. Στα μεγάλα πανεπιστήμια των μεγάλων αστικών κέντρων υπάρχει μια κινητικότητα εξωπανεπιστημιακών στοιχείων τα οποία κολυσιεργούν το υπηκέστερο, εμποδίζουν το φοβερότερο με καταστροφές. Προφανώς μιλάτε για το άσυλο, για το άσυλο στο πανεπιστήμιο. Και εκεί θα καταλήξω. Και μάλιστα με απειλές και κατά καθηγητών. Mm. Και εμείς ακόμη συζητούμε στη Βουλή και δεν έχουμε πάρει απόφαση τι είναι το άσυλο και πότε πρέπει να παρέμβουμε ώστε να αποτρέψουν την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού λαού. Διότι σε αυτή τη βάση δεν το θέτουμε. Θα σας πω την άποψή μου. Εγώ σε αυτό το θέμα είμαι απόλυτος. Με την έννοια πια, άσυλο υπήρχε και ήταν πραγματικά τότε αναγκαίο όταν ήμασταν στη δικτατορία που δεν υπήρχε ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Σήμερα ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν γίνεται ποινικό αδίκημα μέσα στο πανεπιστήμιο, όταν βάλεις φωτιά, όταν καταστρέψεις κτλ., τότε θα πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία χωρίς κανέναν άλλον. Γιατί θα σας πω το εξής. Όταν γίνεται μια τέτοια φασαρία και καλείται τώρα ο Πρίτανης και τα λοιπά να πάρει απόφαση αν θα έρθει η αστυνομία, δεν θα έρθει, και αυτό το ζω εγώ από τη Γερμανία τώρα. Αυτός δεν παίρνει απόφαση αν πει η αστυνομία. Γιατί άμα σκοτωθεί κανένας και συνδεθεί το όνομά του, ότι ξέρεις, αυτός πήρε απόφαση, μπήκε η αστυνομία, κάποιος τραυματίστηκε, κάπως σκοτώθηκε, τελείω, καθάρισε αυτός. Και σου λέει, άσε να γίνει ό,τι θέλει. Το Μετσόβιο το έχουν κάψει 5 φορές. Έχουν καταστρέψει αμύθιτους θησαυρούς πολιτιστικούς από πίνακες κτλ. Τότε δεν θυμάμαι και το όνομα του Πρίτανη τώρα, θα το θυμηθώ, ήταν και μετά ήταν και βουλευτής με φαίνεται στο Πασόκ. Δεν έπαιρνε απόφαση να μπει μέσα αστυνομία. Γιατί λέει, άμα μπει αστυνομία τώρα και σκοτωθεί ένας, θα συνδέσω εγώ το όνομά μου με ένα θάνατο ενός παιδιού. Α, θα κάψουν όλα. Εγώ είμαι απόλυτο σε αυτό. Ελεύθερη διακίνηση δεν έχουμε. Αλλάτε εσείς στο ΤΕΙ. Πάρτε μια ντουντούκα και πέστε ό,τι θέλετε. Δεν θα έρθει κανένας να σας πει μη μιλάς. Ό,τι θες το λες. Άμα όμως μπεις μέσα στο ΤΕΙ και ανοίξεις ένα εργαστήριο και μου κλέψεις εμένα τον εξοπλισμό που έχω έτσι χρόνια παιδευτεί ή και πάρεις και καταστρέψεις ή οτιδήποτε, βάλεις φωτιά ή ξέρω εγώ κάνεις βιοπραγία, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Και όπως τα ποινικά αδικήματα έτσι είναι κατακριτέα σε όλη την κοινωνία μας, έτσι είναι και μέσα στο χώρο της τρατοβάθμισης εκπαίδευσης. Δεν συμφωνώ, πήγα πολλαπλώς στο απευθύντα, το τι γίνεται εκεί πέρα, χαμός ας πούμε, να μην τα κατανομάσω. Ευτυχώς εμείς στο ΤΕΙ μας
έχουμε ησυχία και δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό και μίλησα για τα πανεπιστήμια των μεγάλων αστικών κέντρων. Έτσι. Το άσυλο αυτή τη στιγμή με τη μορφή που αυτή τη στιγμή δίνεται είναι απαράδεκτο. Και ένα τελευταίο. Πολλά λέγονται. Και μάλιστα έχουν το θράσος αυτοί που το πράττουν αυτό να βγαίνουν και στο διαδίκτυο. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και το τραγικό είναι ακόμη και διδακτορικών διατριβών. Μια μηδία. Και τα πτυχία κόπης κτώνται. Γράφει κάποιος και το κόπης είναι το αγγλικό κόπης. Το αντιγράφουμε. Με αντίγραφα. Ασφαλώς έχει περιέλθει στη γνώση της πανεπιστημιακής κοινότητας αυτή η κατάντια. Δεν τα ακούσατε τώρα τελευταία που κάποιος πουλούσε εργασίες, τις οποίες μάλιστα είχε υποθεί ότι τις έδωσε και κάποιος καθηγητής. Λοιπόν, αυτά τα θέματα, να σας πω πάλι για τη Γερμανία, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδείγμα. Εγώ θυμάμαι ένας δικός μας σπουδαστής, Έλληνας, είχε περάσει όλα τα μαθήματα. Τα είχε περάσει όλα. Στην πτυχιακή του εργασία, όταν την παρουσίαζε, διαπιστώσαν οι καθηγητές ότι ένα κομμάτι δεν ήξερε να το εξηγήσει, που υποτίθεται ήταν δικό του. Και φάνηκε ότι αυτό αντέγραψε. Το είχε αντιγράψει, το έκανε κάποιος άλλος. Και το είπαν από εδώ, πτυχίο δεν μπαίνεις. Και αναγκάστηκε και πήρε μεταγραφή στην Ελλάδα μόνο για να κάνει την διπλωματική του εργασία. Ενώ έχει περάσει όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Δηλαδή είναι αυτή η ατιμωρησία που λέμε. Ότι οι Γερμανοί σε αυτό είναι απόλυτοι. Τώρα, εντάξει, μπορεί να έχουν και αυτοί τα κακά τους. Δεν θα τα ανοίξω το θέμα αυτό, αλλά εγώ τουλάχιστον όσο έζησα τα φοιτητικά μου χρόνια, για να πάρεις το πτυχίο έπρεπε πραγματικά να κουραστείς. Αλλά μέσα από την κούραση αυτή πήρες ένα πτυχίο με μεγάλη αξία, με μεγάλη αξία και πολλές γνώσεις. Εγώ να φανταστείτε τώρα, πολλές φορές ανατρέχω σε γνώσεις που τις χρειάζομαι στο ίδρυμά μας από τα μαθήματα που είχα ακούσει κάποτε πάνω από τον καθηγητή μου. Τώρα, για να κλείσουμε την εκπομπή, επειδή και ο χρόνος παρήλθε. Ως λαός δεν μπορούμε να γίνουμε Γερμανοί. Όπως και δεν θέλουμε να γίνουμε. Δεν μπορούν να γίνουμε. Εγώ λέω προσέξτε, εγώ θέλω να γίνουμε καλύτερο από τους Γερμανούς. Όχι. Όχι καλύτερο από την νοοτροπία. Ως προς την νοοτροπία. Δεν μπορούμε. Όμως κάποια από όλα αυτά που συζητήσαμε θα μπορούσαμε με συνένεση στη Βουλή, διότι είναι θέματα πολιτικά σε τελευταία ανάλυση και δεν είναι πανεπιστημιακά, να είχαν ήδη επιληθεί. Η πανεπιστημιακή κοινότητα τολμάει να απευθυνθεί με αυστηρό λόγο προς την πολιτεία. Ή άκουσα πρόσφατα και είναι θλιβερό να λέει Πρίτανης, δεν θέλω να κατονομάσω το πανεπιστημιακό ίδρυμα, τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά να αποδεχόμαστε τις θέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό είναι το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου. Η απάντησή μου τώρα ξέρει ότι το είπε αυτό κάποιος. Ναι. Έτσι, να μην πούμε. Ναι. Να μην πούμε. Η απάντησή μου θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται από τους ανθρώπους. Το πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο. Αλλά πώς θα λειτουργήσει το πανεπιστήμιο εξαρτάται από τους ανθρώπους που είναι στο πανεπιστήμιο, που είναι στους καθηγητές. Άλλος είναι, αν είναι δουλικός ο άλλος και θέλει να τα έχει καλά με την εξουσία για διάφορους λόγους, γιατί από πίσω μπορεί να κρύβονται κάποια συμφέροντα, μπορεί να μην θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με το Υπουργείο. Και άλλος ο οποίος πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και είναι πατριώτης και θέλει να προσφέρει κάτι καλύτερο στους σπουδαστές τους, γιατί όλα αυτά τα κάνουμε για τους σπουδαστές μας. Έτσι δεν είναι. Η κοινωνία μας έχει να θέσει και όλες τις ελπίδες τις έχει να αποθέσει εμάς να βγάλουμε παιδιά με γνώση, με καλούς χαρακτήρες κτλ. Αν εγώ τώρα πάω εντελώς βιοποριστικά και κοιτάω πώς θα πάρω το μισθουλάκο μου, έτσι, τότε δεν είμαι κατάλληλος για να είμαι στο πανεπιστήμιο. Αλλά δυστυχώς περνάμε μια κρίση ως ελληνισμός, πρέπει να παραδεχθούμε. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να επιρρύψουμε την ευθύνη αποκλειστικά στο α τομέα ή στον β. Η κρίση φτάνει μέχρι και τον τελευταίο. Ήδη ανέφερες αγαπητέ Βασίλη ότι και οι γονείς ακόμη έχουν αυτό το σφάλμα ότι θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους να σπουδάσουν ανεξάρτητα από το αν είναι ικανά να περατώσουν τις σπουδές. Εγώ βλέπω ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Η οικονομική μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν ξέρω τώρα πότε θα ξεπεραστεί. Υπάρχει κρίση αξιών αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το Υπάρχει κρίση ηθικής. Εντάξει. Ο Χριστός, θα με επιτρέψει να αναφέρω, είπε για να αλλάξουν τα βασίλεια πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι. Αν από μικρά τα παιδιά, από τους γονείς, δεν πάρουν τη σωστή ανατροφή, δεν έχουν μάθει έτσι να αγωνίζονται για τη ζωή τους. Και αυτό που τους περνάμε, να σας πω κάτι που θα σας λυπήσει. Εμένα σπουδαστής δικός μου μέσα στο μάθημα μου είπε κατάματρα.
Κύριε Κική, όποιος δεν κλέβει στην Ελλάδα είναι μεγάλος μαλάκας. Συγγνώμη για την έκφραση. Σας το λέω έτσι πως μου το είπε. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν ένα παιδάκι 20 χρονών να λέει μπροστά σε όλους τους φοιτητές και σε μένα, όποιος δεν κλέβει στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Μα λέει, εσείς δεν μας τα μάθατε αυτά. Και ανέτρεξε βέβαια στο πολιτικό σύστημα και αυτά που ακούμε και τα λοιπά και τις μίζες και τα λοιπά. Αυτό το παιδί λοιπόν πρέπει να του αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να του πούμε ότι για να αποχωρήσει η κοινωνία δεν είναι να περνάμε μόνο εμείς καλά. Έτσι, γιατί θέλουμε να περνάει δίπλα και το παιδί μας και αργότερα ο συμπατριώτης μας, ο συμπολίτης μας. Αυτός ο ατομικισμός που έχει περάσει τώρα τελευταία στην κοινωνία, μόνο εγώ να περνάω καλά και οι άλλοι όλοι να πεθαίνουν. Να βολέψω τα παιδιά μου και προφανώς τα άλλα παιδιά μείνουν άνεργα. Έτσι. Είναι δυστυχώς. Και ακούγεται και το άλλο, το παρεμφερές προς αυτό. Μαγκιά του που έκλεψε. Και εγώ να ήμουν στη θέση του θα έκανα το ίδιο. Αυτό δεν το λέει ένας φοιτητής των 18-20. Το λέει ένας της ηλικίας μου. Και είναι τρισχυρότερο. Αν θέλουμε μια κοινωνία ζούγκλα, να ξέρετε, στη ζούγκλα υπάρχουν τα λιοντάρια, υπάρχουν και λαγοί όμως. Εντάξει, δεν θα είμαστε όλοι λιοντάρια, θα είμαστε και λαγοί, θα μας τρώνε άλλοι. Έχουμε την εντύπωση ότι μας ταιριάζει ο ρόλος του λιονταριού. Γιατί νομίζουμε ότι όλοι, ας πούμε, έτσι, θα λύσουμε όλα τα παιδικά μας προσωπικά προβλήματα και θα το κάνουμε αυτό εις βάρος των άλλων. Αυτό δεν γίνεται γιατί μπορεί να είμαστε εμείς από κάτω. Να κλείσουμε με κάτι το αισιόδοξο. Είπαμε ότι παρόλες τις αδυναμίες που διέπουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο θεωρητικών γνώσεων τουλάχιστον, δεν είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Όχι, και αυτό είμαστε. Το αποδεικνύουν όλοι αυτοί οι νέοι επιστήμονες που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βγήκαν έξω. Δεν ξέρω αν αληθεύει, εσύ ως γνώστης της γερμανικής πραγματικότητας μπορεί να το ξέρεις. Λέγεται ότι σε κάποιο κρατήδιο ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι οι Έλληνες γιατροί αναβάθμισαν την υγεία του γερμανικού λαού του κρατηδίου. Κοιτάξτε, μπορώ να σας το διαβεβαιώσω κι εγώ. Εγώ στην Καλσρούη που πάω, έτσι, γνωρίζω ένα ζευγάρι Ελλήνων που είναι οφθαλμίατροι. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, θα πω καταρχήν κάτι στην αρχή, έπρεπε να περιμένουν εδώ 6 χρόνια να πάρουν ειδικότητα. Κατευθείαν του πήρε εκεί το νοσοκομείο, κάνουν ειδικότητα, παίρνουν και από 4 χιλιάρικα ο καθένα, α πούμε. Και πραγματικά όταν πήγα να εξεταστώ, ο Γερμανό μου είπε θα απευθυνθεί στον Έλληνα, διότι είναι εξίσου άξιο και μπορεί να σου λύσει. Γιατί είχα κάποιο έτσι μάτωμα στο μάτι, με την μπλε κάρτα αυτή που έχουμε την ευρωπαϊκή, και μου λέει θα απευθυνθεί στον Έλληνα, έτσι, γιατί είναι εξίσου άξιο. Έτσι και με τους υπόλοιπους Γερμανούς δεν μας λείπει αυτό το πράγμα. Δεν μας λείπει. Μάλιστα. Γι' αυτό και μεγαλουργούν. Υπάρχουν επιστήμονες έτσι στο εξωτερικό που πραγματικά έχουν καταδείξει. Σας είπα, ας κλείσουμε έτσι. Ο Έλληνας είναι ευφυής λαός και πολύ ευέλικτος. Εγώ ο Γερμανός μπορεί να είναι τυποποιημένος, να είναι πειθαρχημένος. Άμα του δώσει κάτι διαφορετικό, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Ο Έλληνας αμέσως αρπάζει την ευκαιρία, έτσι. Έχουμε και πρωτοβουλία, έχουμε φαντασία, μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια καλούπια. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην καινοτομία, να κλείσουμε με την καινοτομία από την οποία ξεκινήσαμε. Πώς θα μπορέσουμε όμως να ξεπεράσουμε αυτά τα βασικά που πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα τα είχαμε αποβάλει με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που είναι η αναξιοκρατία, είναι η κομματική παρέμβαση σε όλους σαν φοβερά πλοκάμια που δεν αφήνουν τίποτα να λειτουργήσει κανονικά, και μία αδιαφορία για το κοινωνικό καλό, το σύνολο. Όταν συζητάτε τέτοια θέματα, μια και όπως είπα στην αρχή αγαπητέ Βασίλη, έχετε τη δυνατότητα στην αίθουσα διδασκαλίας να ξεπεράσετε τα τετριμένα του μαθήματος. Βλέπετε ότι μπορούν οι σπουδαστές να αναθεωρήσουν κάποιες αρχικές εσφαλμένες θέσεις και να αποκτήσουν ένα όραμα. Υπάρχει αυτή η ελπίδα. Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το αρνητικό, είναι η μειονότητα. Έτσι. Υπάρχουν πραγματικά πολύ καλά παιδιά που ακούν, έτσι, παρακολουθούν τα μαθήματα, έχουν όραμα. Το βλέπω εγώ, έτσι, και πραγματικά έχουν καταλάβει ότι μόνο με τη γνώση θα μπορέσουν αργότερα να αντιμετωπίσουν. Εκείνο που αναφέρεται προηγουμένως, ο κομματισμός μέσα στα τετροβάθμια εκπαιδευτικά δεν έχει καμία θέση. Και ευτυχώς αυτό ξεπεράστηκε, γιατί δεν συμμετέχει μεγάλο ποσοστό φοιτητών, αυτό τουλάχιστον, γιατί παλιά να φανταστείτε ότι το 50% των σπουδαστών, στους καθηγητές πάνω, δηλαδή το 33% ψήφισαν τον Πρίτανη κτλ.
Ξέρετε τι διαπραγματεύσεις γινόταν και τι συναλλαγή υπήρχαν τότε. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο κόσμος. Αν δεν αλλάξει, και εγώ λέω πάντοτε από την οικογένεια. Από το μικρό παιδί που μόλις βγει από την κοιλιά της μάνας του, να αναλάβει την ευθύνη ο γονέας, να το καθοδηγήσει για να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Διαπραγματεύσεις γίνονταν ακόμη από το 15 μελές με το τουριστικό γραφείο που εντάξει, θα έκανε σωστά την ετήσια εκδρομή. Όλοι τα ξέρουμε. Το κακό είναι ότι τα ξέρουμε και σιωπούμε, πιστεύοντας ότι δεν είναι δική μας υπόθεση. Όλοι είμαστε συνένοχοι για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες. Πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να αλλάξει ο ίδιος και όχι να αλλάξει τους άλλους. Λοιπόν, επειδή είμαι λάτρης του Αγίου Παΐσιου, έτσι, και έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, ο Άγιος Παΐσιος είπε το κακό μπορεί και επιβάλλεται γιατί οι καλοί δεν κάνουν τίποτα. Και να κλείσουμε με αυτή τη ρίση έτσι, που είναι και η πιο σπουδαία από όλες όσες καταθέσαμε απόψε. Λέστο. Αν οι καλοί κάθονται έτσι, απέχουν από όλη τη διαδικασία, προφανώς θα επιβάλλεται το κακό. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα αξιόλογα καταθέσατε απόψη για χάρη των τηλεθεατών που πιστεύω και οι ίδιοι να έχουν προβληματιστεί με όλα αυτά που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καταθέτουν μια σκληρή πραγματικότητα. Και αν περνούμε αυτά δεν τα περνούμε επειδή δεν αξίζουμε, αλλά κάπου εξοκύλαμε. Και η ευθύνη πρωτίστως βαρύνει εμάς. Μην τα ρίχνουμε όλα στους ξένους κάθε φορά. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ ευχαριστώ τους τηλεθεατές που είχαν την υπομονή σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω ότι αν άφησαν το γήπεδο για να ακούσουν εμάς. Εν πάση περιπτώσει, τους ευχαριστώ που μας δόθηκε ευκαιρία να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Εγώ διατίθεμαι πραγματικά στο ΤΕΙ οποτεδήποτε θέλουν καθηγητές, γονείς, μαθητές να κάνουν μια ανοιχτή συζήτηση στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ, να κατεβάσουμε κάποιες σκέψεις κοινωνία των πολιτών, ας πούμε. Εμείς που μας αφορούν όλα αυτά τα θέματα και να κάνουμε προτάσεις πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία, η εκπαιδευτική διαδικασία, γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα και να τα μεταφέρουμε αυτά μετά και στους αντίστοιχους φορείς, έτσι είτε είναι ο Πρίτανης ο δικός μας, είτε είναι το Υπουργείο κτλ. Γιατί πιστεύω μόνο από τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών θα αλλάξει η κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι οι πολιτικοί θα αλλάξουν την κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί για να αλλάξει η κοινωνία. Και μακάρι να δούμε αυτή την αλλαγή. Εύχομαι να το δούμε και να το ζήσουμε. Και αν δεν το ζήσουμε εμείς, ας το ζήσουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Γι' αυτούς αγωνιζόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Χαίρετε.